Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Δεν το βλέπω. Πάλι αέριδες, πάλι βαρδάριδες, πάλι κρύατα. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Χιλιντίδη. Θα περάσουμε μια ωραία βραδιά σήμερα, ήρεμη, χαλαρή. Ναι, είσαι MVP's του Facebook. Φέκεμπουκ. Ο Sherlock Holmes του Instagram. Αλέφαντος. Ναι. Γιάννη μου το έχει πει το Facebook. Αμά. Ποιο Facebook. Τι έγινε τώρα, ρε φίλε. Το Facebook. Το Facebook. Το Facebook, Γιάννη μου. Στο Facebook ο Γιαφάνες είχε βγει. Ο Γιαφάνες τον τραβάει ο Τι γίνονται με τους αέριδες τώρα. Τραβάει ο Ζουνίδης. Γούσταρα τον Ήβιτς, ρε Κωστάκι μου. Το γούσταρε. Ή έπαιξε 3-5-2. Λύσαξε όταν ακούει ο Αλέφας. Όχι, το 3-5. Κι όμως αν το ξέρεις να το παίξεις καλά. Φυσικά το καλύτερο σύστημα είναι, ρε. Θέλεις center back ο ένας, να είναι και πλάγιος back. Να ξέρουν και ο ένας από τους δύο να είναι γρήγορος και ο τρίτος εγκεφαλικός stopper. Και να έχεις δύο κυβρακίδιδες. Μπράβο. Δύο κίτσιους. Yes. Δεξιά και αριστερά. Ναι. Ναι. Να έχεις ένα center for βαρύτατο. Ναι. Χοντρότατο. Μικρομετρότατον και ένα σαΐτα. Και ένα σαΐτα δεύτερο σαν εξτρέ που να, είναι, να έχει έμφαση στον γκολ. Που το βαφτίζουμε κανένα πελκίνιο, ας πούμε. Ναι. Πελκίνιο. Και σου λέω εγώ. Και μου λες Κώστα, εσύ δουλειά πες ρε Κώστα. Βλέπω στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε δύο τελικούς κυπέλου. Ναι. Ελλάδος. Ο ένας είναι του Άρεος με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος λέει θέλει να γίνουν οι Αρκιανοί στο παλατάκι. Γιατί να μην γίνει. Για να το σπάσουν, θέλουν το παλατάκι. Ποιο θα σπάσω, βρε Κώστα. Μαγκίτσες τώρα. Τι λες, βρε Κώστα. Θέλουμε να πετάξουμε χαρτάκια, να βγούμε στο Instagram. Μαγκίτσες. Μάλλον θέλετε να πείτε ότι θα γεμίσει το παλατάκι μόνο με το λαό του Άρη. Έτσι. Αυτό θέλουμε, ρε φίλε, τι νομίζω. Λαλήσατε πάλι έτσι. Πήρατε το Πιτού Γκαρσία και βγάλατε φωνούλα. Γιατί εσείς τι πήρατε, το Πρίγιοβιτς. Το Πρίγιοβιτς. Τι πήγατε center for. Το Πρίγιοβιτς. Τόσα λεφτά να μην μπορεί να παίξει Euro. Εντάξει, ρε φίλε, στο UEFA, δεν το νοιάζει. Στο Euro Cup. Το Euro. Τι δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Εντάξει. Κάτσε, κάνει μια επένδυση και πα και παίρνει τον Πρίγιοβιτς. Άσε, του πάω ξέρει να χαρούν εσύ. Γιατί σήμερα, να χαρούν, ρε, εγώ του τα λέω. Να, γιατί να μην χαρεί, δηλαδή. Τι να χαρεί. Πήρε το Πρίγιοβιτς, γιατί. Ποιο πήρε, το Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τη Λέγκια Βαρσοβία. Τι πήρε. Τι πήρε. Τι πήρε. Σκόρερ πήρε. Πήρε, ήρθε η πρώτη φωτογραφία ήταν με τη γυναίκα. Αντί να πάει με στην Τούμπα, ξέρω εγώ, και να φορέσει τη φανέλα και να χειροκροτήσει. Στην Τούμπα πάνε γυναίκε. Πάλι Instagram ήταν. Εντάξει, ρε, άλλαξαν. Κάτσε τώρα, center for, να μην μπορεί να παίξει με την Τούμπα. Άλλαξαν τα χρόνια, ρε φίλε. Ρε φίλε, το ξέρει δύο μήνε πριν ότι θα παίξει, ρε εσύ. Ναι. Του κάνει, εντάξει, τόσα χρόνια να του κάνει συμβόλαιο. 5-15 να το κάνει. Αλλά θα πάρει χωρί να παίξει στο Euro, ρε φίλε. Αυτό. Στο Euro Cup, αν πετάζει τα γκολ στο πρωτάθλημα όμω, τι δεν τα πετάζει. Δεν το κάνει στο πρωτάθλημα, δηλαδή θα βγει από έκτο τέταρτο, δηλαδή τι θα γίνει. Από έκτο τέταρτο θα πάρει το κύπελο. Να ορίσει, το λέω. Και συγγνώμη, ρε φίλε, εγώ τον έχω ψάξει και έχω δει ότι σε 11 χρόνια έχει αλλάξει 10 ομάδε. Τι 4,5 χρόνια συμβόλαιο το κάνει. Δηλαδή, ο Πάοκ τι είναι. Τι 4 χρόνια. Τι 4,5 χρόνια συμβόλαιο τον κάνανε τον. Και τι, να δέσει άγκυρα. Τι να δέσει. Λιμάνι. Ενέλα σε 11 χρόνια 10 ομάδες άλλαξε. Γεια, αφού. Και τι. Πάω και με αφού. Τι, γυρολόγος είναι δηλαδή, τι θες να πεις με αυτό. Εσύ τι θες να πεις, δηλαδή σε 11 χρόνια άλλαξε 10 ομάδες. Άλλαξε 10 χρόνια ομάδες γιατί. Τι γιατί. Ξέρω εγώ. Και τι τον έκανε εσύ τώρα 4,5 χρόνια συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ας κάνω ό,τι θέλω. Εγώ τα είπα τώρα, τέλος πάντων. Δηλαδή, διαφωνείς με τον χρόνο διάρκειας. Όχι, διαφωνώ με τον τέτοιον που δεν μπορεί να παίξει στο. Τζάμπα χαίρονται δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να παίξει στο έφαρε. Και τι έγινε. Τι θα παίξει. Πάλι βασικό στο χρόνο. Αθανασιάδη βασικό στο χρόνο. Παλιάτε να δούμε. Πάλι του χρόνου βασικό. Τι τώρα, άστα. Ήμουνα με ένα φίλο του Αθανασιάδη σήμερα. Για πε. Στεναχωρέθηκα τώρα, σιγά κιόλα. Όχι. Πάλι ο Κλάου θα παίζει σέντερφορ. Πάλι Κλάου θα παίζει. Πώ θα παίζει, του λέω, ρε φίλο Κλάου σέντερφορ. Τώρα πριν από μια ώρα ήμουν με ένα φίλο του. Μπράβο. Του Κλάου προσωπικό. Λέω τι έγινε ο δικό σου. Να πάρω. Ναι, πάρει πληροφορίε. Έπεσε κάτω ψυχολογικά κτλ. Ναι. Στεναχωρέθηκε. Πάει να πυροβολήσει, λέει, τα πουλιά του. Μπορεί να σηκώσει την καραμπίρα να χτυπήσει. Χτυπήσει τα ζαρκάδια τα πουλιά. Πάει και χτυπάει ο παλιάνθρωπος τα πουλάκια και τα. Γι' αυτό είναι εκτελεστή στο πρώτο χρόνο, Κλάους. Σηκώνει γρήγορα καραμπίρα. Μπάμπομ. Δεν ξέρω τώρα στο κυνήγι αν πετυχαίνει λαγό. Κώστα, ναι. Σε διακόψω. Έχουν πει να σε δώσω χαιρετίσματα από τα μέρη μου εκεί πέρα. Ξέρεις ποιος κάνει παρέα με τον Κλάους. Ποιος, ρε φίλε. Ο δάσκαλος. Σιγά. Ναι. Λένε έχουν ίδιες απόψεις. Τι λες. Ναι, ναι, ναι. Πόσο ίδιες απόψεις. Ίδιες απόψεις. Χαιρετισμούς έχεις από τα παιδιά από Γάζωρο. Νέα Ζύχνη. Τι λέει. Το χωριό εκεί του Γαμπρούσου και Κουστί. Κουστί. Από εκεί τα ρημάδια. Τι βρωμοχώρη. Ναι, επειδή εγώ δεν είμαι στα social media, ξέρω εγώ, Κώστα. Εσύ σε λέει που πας στο Ραπτόπουλο και κάνετε εκεί, κάνετε χαβαλέ του βράδυ. Θέλουν τέτοιο κόσμο, λέει.
Ο κόσμος θέλει. Λάζορο με το δικό στο χωριό. Μάλλον Ζήγλιο με το δικό στο χωριό, πώς είναι. Τίποτα, 7 χιλιόμετρα είναι. Ναι. Δίπλα είναι όλα. Είχε έρθει ο Γιωργάκης. Ναι. Γάζορο Ζήγνη. Ω, ποντέρμπι. Χάσαμε ένα μηδέν, πώ θέλει να πούμε. Όταν είναι και την άλλη στο έργο, που την κεράδεσαι. Εν τω μεταξύ. Θα δει τον καπνό με τον Γιωργάκη να βλέπει σύριαλ. Ναι, αυτό είναι. Γιάννη, μεγαλύτερο γέλιο δεν υπάρχει στη γη. Έχει ταυτιστεί με το έργο. Ναι. Και είναι πάντα ενάντια στο τσουλάκι. Ναι, έτσι αυτή που κάνει την πενιά. Ενάντια, είναι ενάντια στο τσουλάκι. Και εκεί που κάθεται, ξέρω εγώ, την πατάει το τσουλάκι κάποια στιγμή στο σύνελ κτλ. Τρελαίνει τον Γιωργάκη. Πάρε τα τσουλάκι να βγούμε. Και την αρχίζει την κρουδιά. Σφίγγει την κρουδιά και τα λέει. Παλιωτόμαρο να πούμε. Στην πάτση σιγά να την έφερε. Είστε μπατάκι να βγούμε. Μπατάκι. Μπατάκι να βγούμε. Ωραία ήταν, δεν είχε πάγκ, δεν είχε άλλη. Δεν είχε πιτζιμ πάγκ, δεν είχε πιτζιμ άλλη. Εσείς τι γλιτώσατε στον Εύωσμο. Ε, τι γλιτώσαμε εμείς στον Εύωσμο. Γλιτώσατε γιατί από τη Λαμία ήρθαν τα πολεμοφόδια. Ήταν έτοιμα τα γλυκά, ήταν έτοιμα τα γλυκά. Όχι, ήρθαν από τη Λαμία τα πολεμοφόδια είχαν έρθει. Τα πολεμοφόδια. Σιγά τα πολεμοφόδια, μια χαρά ήταν από τη Λαμία. Μπράβο στον Ιβάν που πήρε τη Βέρεια, την έκανε γκόμενα. Έβαλε του κρεατέμπορου εκεί. Γιατί. Έβαλε ο άλλο ο χοντρό από κάτω. Τα ξέρει τα γράμματα. Τα ξέρω τα γράμματα. Με τον Αρβανιτίδη. Πώς θα γίνει ψήφος και τα λοιπά. Μπλόκαρε την αυτή και τα λοιπά. Μπλόκαρε ένα. Μπλοκάρει άλλο στο κρεατά. Μπλοκάρει ο Αρβανιτίδης. Μια φάση τον κρεατά ο Ιβάν, τον μπήκα. Λοιπόν, λέει, το πιάνει τον Αρβανιτίδη, του λένε: κοίταξε, αν είσαι Αρβανιτίδη, να πούμε, θα έχει θέματα να πούμε εδώ και τα λοιπά. Θα έχει. Ναι, εγώ λέω: θέλω τα λεφτά. Του λέει: Ιβάν, τι στεναχωριέσαι, εγώ εδώ είμαι. Το κοντό. Καθάρισε πάλι. Πάλι ο κοντό καθάρισε. Είδε τη φωτογραφία του μικρού με τον Πρίγιοβιτ. Το κοντό με τον Πρίγιοβιτ. Ρε εσύ, Γιάννη. Καθάρισε. Έχει ρίξει πολύ χρήμα ρε ο κοντό, ρε. Ναι, ρε. Πολύ χρήμα έχει πολύ ρίξει. Πολύ το φυσάει το μαρούλι, ρε. Τι θε, ρε Αρβανιτίδη, του λέει. Τι θε, ρε. Τι θε να σε πάρω. Τι θε να σε πάρω. Διξά να τα κάνει ποτάσε. Ναι. Θε να πούμε να σε βάζω. Ξερωμάτα τα βαφτί σου, Αριέλ. Τι θε. Κολγκέιτ. Ό,τι θε. Και να βγαίνει, ξέρω εγώ, μουστάρδα από μέσα. Τι μουστάρι του λέει να πούμε. Τι θα σε γεμίσω μια. Ο άλλο πήγε, ο Καρυπίδη έσπασε την αποθήκη του. Ναι. Έσπασε την αποθήκη του Αρβανιτίδη. Απάνω το ελληνικό παγκόσμιο. Τι φαρουέστρε. Αντίπεινα. Τι γέλιο, ρε φίλε. Εκείνη η Βέρεια. Μετά λέει, μα λέει ο Ραπτόπουλο, λέει αμαρτωλή, λέει πόλη. Αμαρτωλή. Τι να σε πω. Μέχρι και στο Ραβανί φλουρί βάλανε φέτο. Αυτή η Βέρεια είναι σαν εκδιδόμενη. Πώς ήταν η Καρέζη εκεί στο, με τον Κούρκουλο που μαχαιρώθηκε, είναι πολλά τα λεφτά. Πώς λεγόταν το έργο, ρε γάμο, το ξέχασα. Έλατε, το έργο να πούμε. Ναι. Παπαγιανόπουλος. Καλογύρου εκεί που έπαιζε τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Ναι, λοιπόν, ήταν μεταξύ Παπαγιανόπουλου και Κούρκουλου. Ναι, ποια θα την κερδίσει, ξέρω. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Κούρκουλος. Όχι, ήταν... ο Κούρκουλος ήταν ο Παλικαράς. Ναι. Ο Παπαγιανόπουλος, α πούμε, ένα ήταν ο Μαρινάκης και ο Καλογύρου ήταν ο Σαβίδης. Ναι, ο Ιβάν. Όχι. Πρωτοπαλίκαρο, ήταν η Προστάντζα ο Καλογύρου. Προστάντζα ήταν, ήταν το πρωτοπαλίκαρο. Τον πληρώνανε για να. Α, τον Παπαγιανόπουλο. Ναι, τον Παπαγιανόπουλο και ο Κούρκουλο. Και ο Κούρκουλο, το όμορφο παιδί. Ποιο θα πηδήξει την Καρέζη, ποιο θα. Και σιγά τι Καρέζη. Ναι, την Καρέζη, κόμενα. Έβρε τώρα. Ο Νταλγκά σου θα περιμένει. Τα ακού όταν έπεσε τον άλλο. Ναι, φίλε, ποιο είσαι. Ο Νταλγκά σου θα περιμένει. Ακού σου λέω. Χάσα τα μάτια μου. Και έτρωγε τα φουντούκια. Φουντούκια δεν έτρωγε. Ναι, ρε φίλε. Έτρωγε τα φουντούκια. Η Ιβέρια τι είναι, γκόμενα είναι η Ιβέρια. Και σου λέει, ποιο θα μεταρρύξει. Ναι, η Ιβέρια είναι η Τζένι Καρέζη στην προκειμένη. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Τζένι Καρέζη. Ποιο θα μεταρρύξει, λέει. Ποιο θα μετασκάσει τα λεφτά. Πήγε ο χοντρό από κάτω, ο Βρουτόταυρο. Του λέει ο Βρουτόταυρο, κοίτα να δει Αρβανιτίδη. Εγώ σε είχα τόσα χρόνια φίλο κτλ. Είχα την Ιβέρια γκόμενα. Βέβαια. Εντάξει. Ανέβηκε γάμα εθνική, β' εθνική, α' εθνική, εντάξει, διαιτησίε, κόλπα, ιστορίε, κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να μπλοκάρει την ιστορία. Θα την μπλοκάρει. Την μπλοκάρει. Φυσικά. Ναι. Πόσα, τόσα πάρτα. Ο κρεατέμπορα, πώ θα πάρει κτλ. Ναι. Μπλοκάρει. Έρχεται λοιπόν ο Σαββίδη που λέει μπακάλαρε να πούμε. Έλα εδώ ρε. Βαλακομούστα εκεί. Βρωμομπακάλι να πούμε. Τεράστια μπακάλαρε να πούμε. Έλα βρε με το τενεκέ του τυρί, έλα εδώ. Έλα εδώ, τι θε ρε. Θέλω κολγκέτη να βγαίνει και έτσι από μέσα. Ναι, θα το έχεις. Θα το έχεις. Τι θες ρε. Θέλω τα κρουασάν φωλή να βγάζουν από μέσα άσπρη σοκολάτα. Βέβαια. Ό,τι γουστάρει να του λένε. Παλιό λιγούρια να πούμε εδώ. Θέλω σοκολάτα με γεύση άλλας. Πόσα θες μπορεί τη λέει τη Βέρεια για να γίνεις δικιά μου. Πόσα.
καθαρίζει. Ναι. Το λέω τον Αρβανιτίδη, πώς θα σε χρωστάνε, ξέρω εγώ. Σου δώσω, θα στα δώσω κιόλα, θα σε δόκω. Ζημιά ούτως ή άλλως στον πάγο είναι αυτά. Ναι, αλλά ναι, χαρτούρα ναι. Μπακουίν και Αρζάν τον έριξε. Ναι, κατευθείαν. Και έχουμε λαμβάνει. Και έβαλε την προστάντζα τον Μπίκα. Ναι. Ναι. Και τον Κρεατέμπορα, μπροστινό. Φιλικενούσε στο Μπίκα, Κρεατέμπορα. Κρεατέμπορα, Μπίκα. Έτσι. Μπίκα, Κρεατέμπορα. Ναι. Κρεατέμπορα. Μπήκε λοιπόν ο Κρεατέμπορα. Ο Ιβάν είναι καλό άνθρωπο. Σωστότατο. Του λέει Βέρεια, εδώ δικιά μου. Μετά λέει, εσύ ποιο είσαι, ο Αγαθοκλή. Ο Ηρακλή. Ο Αγαθοκλή. Ο Αγαθοκλέο. Εσύ είσαι ο Αγαθοκλή. Θε ρε Ηρακλάκο. Για πε. Τι θε. Είσαι... Γλυκάθηκε και με το Λάμπρο μια τρακουσαρού την πήρε. Την έριξε δεξιά-αριστερά φορολογικέ ενημερότητε. Να ρίξουμε τη λεβαδιά, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε τη λεβαδιά. Του άλλου να πέσει κτλ. Μπαμπαμ, καπετάνο δυο μπαλάκια πα. Τι θε, εσύ του λέει να πούμε. Θέλω, λέει, να πούμε ο Ηρακλής, το κύριο Καγιούλη. Το κύριο? Το κύριο Καγιούλη δεν έχω ψηλή. Ναι. Δεν έχει ψηλή, κάποιο πρέπει να σε δώσει. Ή πρέπει να πας, να πούμε, στο τοκογλύφο, ή πρέπει να πας σε δανειστή κτλ. Κάπου πρέπει να πας. Εγώ όμως θα μου δώσει την ψήφο σου. Βεβαίως. Και θα σε σώσω. Ή μου λυτρωτή σου. Πώς έλεγε ο Αυλονίτης στο ρίζο. Εγώ θα σε σώσω. Εγώ θα σε σώσω, κοντέ. Κοντέ, εγώ θα σε σώσω. Ο άλλος έλεγε όμως φέρει με μαρίνες να τη σκίσω. Μην μιλάς, εγώ θα σε σώσω. Εγώ θα σε σώσω, εγώ θα σε σώσω. Τον σώνει. Τώρα θα σωθεί. Θα... Εγώ λέω στην Ξάνθη διπλό είναι το μάτσο. Εγώ λέω θα σωθεί όπως λέει. Αυτά λέει βγήκαν κάτι ξανθιώτες, κάτι κρύοι εκεί. Βρεπιά. Ξάνθη Ηρακλής 0-1. Ξάνθη Ηρακλής 0-1. Έτσι το ονειρεύομαι εγώ. 0-1 και εγώ. Και εγώ έτσι θα το ρίξω και εγώ. Δεν ξέρω. Η Ξάνθη τώρα με τον Μπάουκ δεν ξέρω. Δεν τα είχε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Πότε τα είχε. Δεν, εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα βρει το Καγιούλη θέμα κτλ. Θα βρουν φόρμα. Και αυτή η Ξάνθη μέχρι πού θα πάει. Πόσο. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Πολύ πήγε. Το Λουτσέσκου έφτασε εκεί πρωταθλητής. Φτάνει. Τώρα δεύτερο γύρο θα αρχίσουν τα παστέλια, θα αρχίσουν τα ξερολούκουμα. Αρχίσουν οι θλάσσεις. Το σκότα του Πανόπουλου. Ναι, κάτι τέτοια. Θα βγάλει μίζα, δυναμό, ιστορίες κτλ. Τα κλασικά. Οπότε πάμε και εκεί, τι λες, τι θέλει ο Μπαρτολίνη. Τι θέλει, αγόρι. Άντερε από τον Μπαρτολίνη δρόμο. Το πάρουμε εμείς τώρα τον Μπαρτολίνη. Το στείλει σε κανέναν Άρη τώρα. Θα κάνει τώρα. Την τρίτη γκόμενά του. Γιατί. Ίσως έχει για γκόμενα. Άσε τώρα, γκόμενα. Γκομενάκια. Τα λεφτά θα έρθουν από το Χιούστον. Ναι, δεν είναι καλά. Θα έρθουν από το Χιούστον τα λεφτά. Καλά. Τι έγινε. Σιγά μην πάρουν, λέει, παίκτη, λέει, μόνο για ένα μάτς, λέει. Αλλά έπρεπε, λέει, να φέρουν κανέναν άμπαλο, λέει, που παίζει Ευρώπη, λέει, μόνο στο PlayStation. Και φτεδόβλαχη. Για σένα τα λεφτά, τα λέει για μένα. Και να καλημερίσουμε. Και φτεδόβλαχη. Δημήτρης Δραγόγιας. Λόλα. Λόλα. Ναι. Λόλα, ρε φίλε. Η Λόλα. Ναι. Ναι. Το Δημήτρη. Τι έγινε, αυτό χάθηκε. Όχι σούπες θα τρώγαμε. Όχι με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Πατσάδες θα τρώγαμε. Πατσά. Όχι μαγειρίτσες θα τρώγαμε. Ψηλό μέτρο μπούκου που κόκκινο βάλε. Τίποτα. Επειδή είναι στη Νέα τώρα φίρμες. Δεν μας παίρνουν τηλεφωνάρες. Είναι υψηλά η στάμινα πρόσωπα. Είναι superstars τώρα. Ναι, είναι superstars. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν. Λοιπόν, για πες τι έχουμε άλλα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Όποιος έρθει πει και φτεδόφλαχο, ας στείλει εγώ δεν έρθει. Και φτεδόφλαχο. Και φτεδόφλαχο. Από το Ζάγορο. Διάβασε το, πώς μετάρρυσε αυτό, πώς το είπε ρε παιδί μου. Τα γράφει και στα. Μόνο στο PlayStation. Και φτεδόφλαχο. Και φτεδόφλαχο. Εσένα λέει εμένα. Εσένα λέει. Εμένα λέει. Διάβασε να με πει και φτεδόφλαχο. Καλά. Εντάξει, εσένα μπορεί. Το Μπριζόλοβιτς τώρα. Οπότε γίνεται η ιστορία. Πάει καλά το έργο. Πηγαίνει καλά. Έχουμε Βέρεια, έχουμε Ηρακλή, έχουμε Άρη. Πήραμε πολλές γκομενέτες. Γκομενέτες μπόλικες. Τον Άρη δεν τον πήραμε. Άστο τώρα αυτά. Αυτά πολλές, άστα τώρα. Κάτω τα χέρια από το λαό του Άρη τώρα. Άσε το λαό, ποιος πειράζει το λαό του Άρη. Έχω Άρη, φίλε μου, ο λαός του Άρη. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση και θέλω να είσαι σωστός απέναντι στο λαό του Άρη. Του Άρη μας. Δεν είπα εγώ τίποτα για το λαό. Όχι, άμα δεν σπέσει. Ο λαός του Άρη αμαρτωλός. Πες ό,τι θες για το παρελθόν, έχεις δίκιο για τα οικονομικά. Φάγανε σουβλάκια στο τσουκάκι και εγώ παραδέχομαι. Τώρα... Αλλά ο λαός του Άρεος είναι σωστός πλέον, να ξέρεις. Τώρα ναι. Ναι. Αλλάξαν τα κόμματα. Και παριλίκη είναι. Έτσι. Κοίταξε. Θα σου το πω εγώ σκληρά. Αυτοί που ήταν να φάνε και δεν έχουν να φάνε πλέον, δεν έχουν χαρτζηλικάκι, δεν ασχολούνται με τον Άρη. Αυτοί ήταν οι Αριανοί, οι ντεμέκα Αριανοί. Μάλιστα. Τρώγανε χαρτζηλικάκι, πέραν χαρτζηλικάκι, τώρα αυτοί δεν είναι πλέον Άρης. Έτσι. Εντάξει, είναι αλλού τώρα, άλλη ομάδα γίνανε. Εντάξει. Ξέρουν τι λέω οι συνοπαδοί μου. Οι συνοπαδοί μου ξέρουν ακριβώς τι λέω. Μας καταλαβαίνουν και με καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πρωτάθλημα είδε από τον Κύριακο. Δεν είχε, μόνο Αγγλία είχε και στο ράδιο άκουσα τίποτα δεν είδα. Είδα Πλατάνη Ολυμπιακό. Αυτό πρώτο. Το έπαιξα χείρε φίλε, αλλά έχασα τα άλλα. Ήξερα ότι θα έρθει ένα χιναράκι αυτό.
Εντάξει. Τα αγγλικά τι λένε με τα θεάματα εκεί, Arsenal που έπαιζε 5,5 ώρα, είχε θέματα. Δεν την είδα την Arsenal, είδα την United, ναι. Είδα την, και την Chelsea είδα. Του United το 1-1 του ήξερα τι, πόσο τελείωσε το... 1-1. 1-1 τελείωσε. 1-1 τελείωσε, δεν μπορούσε να κρατήσει ο Μουρίνιος. Ο Μουρίνιος δεν μπορούσε. Ο Κλοπ δεν μπορούσε να κρατήσει. Τι να κρατήσει, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν ένα-ένα. Εντάξει, ναι. Πώς, φωνάζει ο Αλέφαντος, τρίτο στο περπάτημα. Στο Τράφορντ μέσα παίζει, ρε φίλε. Στο Τράφορντ μέσα. Τώρα εντάξει, με το Ρούνεϊ να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, να. Εντάξει, τον άλλο τον Μπογκμπαρ να πούμε. Μπογκμπαρ. Κάνε τα πέναλτι. Ναι. Πού βάζει το μαύρο να μαρκάρει ζώνη. Πες με τώρα. Πάρε το μαύρο και πες τον. Τέσσερις μαύρους. Δεξί μπακ μαύρος. Αριστερό μπακ μαύρος. Α, συνοηθείτε σωστά. Αριστερό στόπερ μαύρος και μαύρος δεξί στόπερ. Δεν γίνονται αυτά. Και πες το στο στημένο χτύπημα, παίξτε ζώνη. Τι παίξω. Δεν υπάρχει. Ποια ζώνη. Είδες που χάθηκε, πήγε να μαρκάρει στον αέρα δύο παίκτες. Πήγε στον ένα, πήγε να πάει στον άλλο, έβαλε τα χέρια, κάνει τον πέναλτι. Τελείωσε. Πόγμπα. Πάει. Τελείωσε. Πάει ο Πόγμπα. Δεν μπορεί, Πόγμπα. Δεν μπορεί. 100 εκατομμύρια μεταγραφή, ρε Κώστα. Και ξέρεις ότι αν δεν πάρει ο Πάοκ κύπελο φέτος. Παίρνει ο Πάοκ φέτος. Εάν δεν πάρει, λέω. Εγώ σου λέω θα το πάρει. Και εγώ έτσι λέω. Ποιος θα το χάσει. Ποιος θα χάσει το κύπελο. Αν χάσει το κύπελο, ποιος θα φταίει. Μόνο Βαρέλα μπορεί να. Μόνο Βαρέλα λες. Μόνο Βαρέλα. Λες, ε. Κίνδυνος θάνατος. Όχι να μην λένε οι Παοξίδες ότι κράζω. Εγώ είπα φέτος ο Πάοκ θα πάρει κύπελο. Γιατί να μην πάρει. Εσύ δεν θα πάρεις κύπελο στο μπάσκετ. Εγώ φίλε θα πάρω κύπελο στο μπάσκετ και θα δώσω το κύπελο στο Πάγο γιατί θα είμαι στο τελικό. Καλά. Εγώ θα το περάσω. Δεν με λες. Ναι. Τη δήλωση του δημάρχου μας που λέει όταν πηγαίνω στο εξωτερικό με βλέπουν ότι είμαι Έλληνας και με φτύνουν. Γιατί τρέπομαι. Τι τον είπα. Τρέπεται λέει. Επειδή είναι Έλληνας τώρα ναι. Επειδή είναι Θεσσαλονίκη. Κούρκουλος σε καλογύρου. Μαύρη είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Μαύρος. Δραγόγιας είναι φαν των ταινιών. Τι έκανε. Λοιπόν, λίγο θέλω να μιλήσω για τον. Πώς το λένε, τον Μπουτάρη. Εφόσον κυκλοφορεί ελεύθερος ο Παπαγεωργόπουλος. Γιατί να μην κυκλοφορεί. Δεν μπορείτε οι Θεσσαλονικείς, αρχικότες λιράτες, να μιλάτε αρχικοτάρες λιράτες. Ξανά κοτάρες. Θεσσαλονικείς, ψηφοφόροι. Δεν μπορείτε να έχετε εμπάθεια στον Μπουτάρη, επειδή λέει πάγωσε η αλατιέρα. Και στράβωσε η σαλατιέρα. Εσείς σαν οδηγοί είχατε αλυσίδες να φορέσετε στα αυτοκίνητά σας. Όχι. Ούτε οι ταξιτζίδες είχαν. Γιατί δεν έχουμε αλυσίδες. Κυλοφοριατζίδες οι οποίοι είναι ιδιωτικοί και κρατικοί. Αυτό είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια δεδομένα των εργασιακών πραγμάτων. Να υπάρχει και να είσαι και στον ιδιωτικό τομέα και στο. Στο δημόσιο. Και στο δημόσιο. Αυτοί είναι οι λεωφοριατζίδες, να πούμε. Αυτοί δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Και φταίει ο Μπουτάρης που 9 η ώρα λέει να δώσει εντολή. Τι εντολή, δεν είναι κράτος. Να δώσει εντολή, λέει στον ΟΑΣΤ. Τι εντολή να δώσει. Να δώσει ο Μπουτάρης εντολή στους ταξιτζίδες να βάλουν αλυσίδες. Καλά, όταν γίνεται χαμός, όλοι νομίζουν ότι. Όταν σε φάγανε ρε βλάκα Θεσσαλονίκη 17 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, ναι. Δεν ξέρεις που είναι αυτά τα λεφτά. Τα ψηρίσαν τα λεφτά. Εγώ όποτε βλέπω δημοτικό υπάλληλο πλέον και παίρνει και ύφος. Κλωτσιά στα χαμνά. Πάπα, δρόμο, φάρα. Δρόμο, βρωμοφάρα. Ναι. Δημοτική αστυνομία κτλ. Α, καλά, αυτή νομίζω δρόμο, είναι. Φέρτε τα κλεμμένα πίσω. Ναι. 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 Βρωμόσκυλα και βάλτε όσες κλήσεις θέλετε. Ναι. Ναι. Τέλος. Με ένα ύφος τον μπλοκάκι λες και θα πάρει παραγγελία από το Μαρινάκι όταν τον παραγγέλνει ένα στακό. Θα παρκάρετε λέει κύριε, σωστά, ρε. Άρε σαν λιαμάγκουρα τώρα που δεν πάρκαρα σωστά. Κολοϊφάκι σου. Άιτε τώρα μην αρχίζουν στα κλουτσίδια να πούμε και πα. Άι να μην συνεχίσω τώρα. Άι, συγχύζομαι όταν του βλέπω, ρε φίλε, με αυτό το ύφος. Ναι, ρε, ο Μπακάλης τώρα εκεί πέρα. Κάνε μπλοκάκι, λες. Άντε, να σε γράψα. Αφού εγώ σε πληρώνω, ρε, πρέπει να με γράψει για να πληρωθεί. Όχι, δεν του πει αυτό. Με χρωστάς 15 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο 15. Κοπρίτη. Τα βάζετε μέσα στις χύτρες και τα παραχώρησα. Διάλειμμα, ρε φίλε. Ψυχιστό. Ψυχίστηκα τώρα. Ψυχίστηκα κι εγώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπά το κέντρο της οικονομίας. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Δεν είμαι γουρούνι όρθιο, έχω ευαισθησίες. Ποιος το είπε αυτό? Όχι ο Γρηγόρης Κόκκινος. Ποιος το είπε αυτό? Ο Μπουτάρης. Ε. Ναι, ο Μπουτάρης. Επειδή όμως αυτή η δεξιούπολη εδώ, η δεξιοχριστιανούπολη, με τις καταβολές αυτές τις περίεργες, έχει συνηθίσει να βγάζει δεξιούς δημάρχους. Και επειδή ο Μπουτάρης είναι λίγο της... Ελαφρών. Ναι, ηθών. Ελαφρών ηθών, όπως λένε αυτοί. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι ο Μπουτάρης έχει γεμίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και γενικότερα την πόλη του με ένα κάρο τουρίστες. Ναι. Έχει φέρει συνέδρια, έχει φέρει τουρισμό. Παρελάσεις. Μαθητικό, παρελάσεις, γκέι, ναι. Ιστορίες. Τι θες να κάνεις? Τι άλλο θες? Τι, θρησκευτικό τουρισμό? Ας πάει ο Ιερώνυμος να φέρει. Να φέρει. Ναι, να φέρει ο Ιερώνυμος. Ας πάρει εκεί τις καντήλες, θα γίνει ένα σώσο. Άλλα, άλλα τα χείλη και τέτοια. Ο Ράμπος Σαββίδης μπορεί να κάνει κονέ με τον Μπαζιάννενα και την Κέρκυρα. Με τον Μπαζιάννενα έχει κάνει κονέ. Γιατί δεν μπορεί, Σαββίδης είναι αυτός. Και αυτό το με την Κέρκυρα, με τον Μπαζιάννενα έχει κάνει κονέ. Είναι φιλικό σωματείο και ο Πας Γιάννενα με τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Μαζεύει δηλαδή φίλους ο Ιβάν. Τώρα τις γκόμενες που έχει εδώ για να τις βγάζει βόλτα, τον Άρη και τον Ηρακλή δηλαδή, τη Βέρεια την έβγαλε. Μην αρχίζεις για τον Άρη, πρώτο τον ραντεβουδάκι. Μην ξύνεσαι τώρα. Εντάξει, τον Ηρακλή τον έχει βρίξει στο κρεβάτι. Τι να κάνουμε. Το κύριο Καγιούλη. Ναι. Τώρα βγήκε το πρώτο ραντεβού με τον Μπίκα. Με τον Μπίκα. Τον Μπίκα. Τον πήγα το κρεατέμπορα, το προστινό. Ναι. Σπάνω μπριζολέτα. Σπάνε. Με λίπος. Ναι, έτσι, για να ψήνετε καλά στη σχαρίτσα. Αυτό είναι καλό για την ΕΠΟ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλό. Ισχυροποιείται. Ισχυροποιείται, ναι. Και ο Καρυπίδης λέει δυσκολεύεται και τα λοιπά. Είδατε η μεταγραφή σήμερα. Μεγάλη επί του. Μεγάλη επί του Γκαρσία. Για πες δηλαδή τώρα. Box to box, όπως λέει ο γιατρός, οχτάρι. Ναι, box to box. Κώστα είναι ένα δημιουργικό οχτάρι. Ναι. Σε μεγάλη ηλικία και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα ποιος τον πληρώνει αυτόν? Ποιος τον πληρώνει?
Το Χιούστον. Το Χιούστον. Το Χιούστον το πληρώνει. Καλή μεταγραφή. Καλή. Καλή μεταγραφή. Έδεσε. Καλό το ότι. Έδεσε. Δεν έπαιξε με τον Εύωσμο. Ναι. Και τώρα μπορεί. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να μαζέψει ο άλλο. Να πάει ιδιώδια από την άλλη μεριά, γιατί να. Μπα, δε, τα, όχι το ιδιώδια, όχι με τίποτα αρέσει Κώστα. Γιατί να τα πάει. Και τι να κάνει. Ε, όχι, θα τα αφήσει εκεί που είναι τώρα. Όχι, όχι ο δικό σου. Ο δικό μου. Τα διόδια. Ο δικό μου, το είπα, μην την ψάχνει τώρα. Ντάξει. Ο δικό μου θα φέρει από το Houston Dollars. Dollars. Εγώ στο λέω τώρα. Mm. Ναι. Γιατί πάντως τον αγαπάνε τον Καρυπίδη Αργενή. Γιατί τον αγαπάνε, γιατί δεν τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε τον Καρυπίδη. Γιατί πάει κανονικά, τη δυσκολεύει σπάνια, λίγο. Σπάνια περίπτωση παράγοντα να τον αγαπήσουν και να τον στηρίξουν οι Αργενοί. Στο είπα πριν. Ναι. Αυτοί που παίρνουν χαρτζηλίκια πλέον δεν είναι Αργενοί. Γι' αυτό δεν έχει γκρίνια στον Άρη. Είναι απλά υγεία αυτό, ε. Υγεία είναι, ρε. Είναι υγεία. Ναι. Δεν θέλουν να διοικήσουν. Ήταν καμιά 200, 500 χίλι, να ήταν, αφού του ξέρει. Σε όλε τι ομάδε υπάρχουν. Ναι. Είναι οι γλύφτε. Πάνω από δίπλα. Και εγώ δεν πώ το βλέπει το λαό του Άρη. Μια χαρά είναι ο λαό του Άρη. Χαρά είναι, ναι. Ναι, έχει ψηθεί ο λαό του Άρη, φίλε. Είναι ψημένο. Είναι ψημένο, φίλε. Από κακοτοπιέ είναι. Ναι, ρε, φίλε. Ναι. Αλλά είναι εκεί ο Αριανό φίλαθλο. Ναι. Δεν νιώθει. Άμα γύρει μια στραβή στο φίλαθλο Παοχτσί, να δει τι θα γίνει. Θα διαλύσει. Δηλαδή? Δεν θα αντέξει. Βάλει το φιλόθρο Παοξή να πάει β' εθνική ή γάμα. Δεν υπάρχει. Τώρα θα βγουν οι Παοξίδε για εμεί ποτέ δεν θα πάμε εκεί. Άσου το ποτέ. Δεν είμαστε εμεί μικρή ομάδα. Το ποτέ δεν θα το λε ποτέ αυτό. Άσου. Θα σε πούνε, δεν είμαστε εμεί μικρούλιδε. Μικρούλι. Εντάξει, το μικρούλι, μικρούλι το λένε ρε παιδί μου. Το έχει ακούσει το μικρούλι. Εγώ το μικρούλι το ξέρω. Μικρούλι. Αλλά και το πιπίνι ξέρω. Ε, μικρούλι. Μικρούλι. Δεν μου λε πώ θα νιώσουν οι Ηρακλειδεί. Γεια και πιάσαμε τα εντόπια. Πες. Πώς θα νιώσουν μπορώ. Οι Ηρακλειδείς αν σωθούν κατηγορία με ευεργέτη τον Ιβάν και η ψήφος στον ΠΑΟΚ από το κύριο Καγιούλη. Όπως είναι με τους Αριανούς. Ξέρεις τι κάνουν. Κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν την αλήθεια. Αντωνιάδης, κόκκινος, λέει εγώ δεν ξέρω. Ρωτάς τον ρεπόρτερ του Ηρακλή, καλά, αλλά αυτό είναι γνωστό εδώ και μήνες. Ότι τα τσιμιτσικότσι ο Ιβάν με τον Ηρακλή. Και ο άλλος που είναι οπαδός και μπούφος. Κόκκινος, Αντωνιάδης και τα λοιπά, μπούφος. Καλά παιδιά, μπούφι όμως. Ναι ρε Κώστα. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Κώστα. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο ρε. Ας το πάρουμε. Δεν βλέπεις τι φλέρω, ότι γύρω σου τι γίνεται. Ναι. Δεν βλέπεις, δεν οσφρίζεις, άντε δεν βλέπεις. Δεν μυρίζεις. Αλλά με αυτή τη μύτη του μπόζο που έχεις, τη στρόγγυλη, τη γουρουνίσια τη μύτη, σαν το πόρκι να πούμε, πού να μυρίζεις. Πού να μυρίζεις. Αντωνιάδης. Έχει μούτρο ο Αντωνιάδης και βγαίνει το μεσημέρι. Αφού τον ακούω, γιατί να μην βγει, ρε φίλε. Εφέμ πάω, Καλά σε λέρε. Ναι, εφέμ πάω. Βρε δουλοπρεπή. Βρε χαρτζηλικάκια σαν οπαδέ. Ναι. Ομάδα χαρτζηλίκια από τον Ιβάν. Θα σε ταιριάσει, θα βγει, θα σε ταιριάσει. Χαρτζηλικάκιδες από τον Ιβάν να σώσετε τον Ερακλή. Και πού είναι το Καγιούλη που θα το διώχνατε. Έξι μήνες και φτάνει το Καγιούλη τώρα. Το Ολλανδό και Καγιούλη. Έχει βγάλει στο φάρικα πολύποδε και η Εκαγιόλη! Και η Εκαγιόλη! Πού τον κύριο Καγιούλη. Μα σώσατε κύριε Καγιούλη. Μα σώσατε. Ρε Κώστα, τώρα στο πάρουμε και λογικά. Α πάρουμε τον Ερακλή. Σε νοιάζει εσένα τώρα, όταν είσαι σε κόμμα, σε νοιάζει ποιο θα σε βάλει τον ουρό και τον ευρωναφιστηρά. Σε νοιάζει. Θα σου πω κάτι. Δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Όταν πέθανε ο Ντάν Γεωργιάδης. Ο Ντάν Γεωργιάδης, όχι ο Αντώνης, ο Αντώνης είναι 82. 81. Δεν το γνωρίζω το. Ο Ντάν Γεωργιάδης, προπονητής εθνικής ομάδας. Τώρα κατάλαβα ποιο λέει. Είχε βάλει τα λεφτά του, μου φαίνεται, στην Αργεντινή κάπου, έχει γίνει μια χούντα, ένας πόλεμος. Τι είχε γίνει, τάχασε τα λεφτά. Τάχασε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, από προπονητής ποδοσφαίρου σε υψηλό επίπεδο, δούλευε κουζίνα σε ένα μαγαζί στην Περαία. Πολύ ωραία. Με παίρνει τηλέφωνο ο Δοξάκης ο Δημήτρης, ο τερματοφύλακας ο παλιός του Εθνικού, ναι, και του Ιωνικού, και μου λέει: σε παρακαλώ, αυτό και αυτό συμβαίνει. Πήγαινε λέει και πάρτονα και στείλ το μου λέει στη Ρόδο. Πάω εγώ με ένα συγχωρεμένο φίλο μου, σουπερά, τον Βασίλη τον Αντωνίου, τον βάζω μέσα στο ντοπιάν και πάμε εκεί. Βλέπω τον Ντάν Γεωργιάδη στη Λάντζα. Σόπα ρε φίλε. Ναι, στη Λάντζα. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία που μου λέει. Κύριε Ντάν, λέω: σας παρακαλώ, αυτό 25 χρόνια έχω πιτσίδι. Ναι. Αυτό και αυτό, Δημήτρης ο Δοξάκης, ο τερματοφύλακας. Ναι, κύριε, όλο έτσι λέει. Ναι, κύριε, λέει. Ναι, λέω, κύριε, λέω, μπε στα μάξι να σε πάω εγώ στο λιμάνι. Τώρα, στο λιμάνι, εγώ τον Μπιάνκι. Ναι. Απένταρος. Δεν είχα λεφτά να τον βγάλω. Τι να έχεις, εισιτήριο κτλ. Και λέει, βρες τρόπο, με λέει ο Δοξάκης. Και συναντάω τον Αλμπάντη. Τι είναι Αλμπάντη, ρε φίλε. Ο Αλμπάντης, παλιός παίκτης του Άρη. Το ξέρω τον Αλμπάντη. Ήταν στο λιμάνι. Πώς του λένε αυτούς τους χωροφυλάκους στο λιμάνι. Λιμενικούς. Λιμενικούς. Α, φίλε. Έλα, αγόρι μου. Ναι. Λέω, τι ρε, κύριε Χρήστο και τα λοιπά. Αυτό και αυτό. Τον βάλω εγώ ένα δελτίο απόρου. Τάκ. Στείλαμε με δελτίο απόρου. Ναλμπάντης εξηγήθηκε. Εξηγήθηκε ο Ναλμπάντης. Τον στέλνουμε στη Ρόδο. Αρρωσταίνει. Ναι.
και είναι να κάνει εγχείρηση να σωθεί ή να μην σωθεί. Ναι, 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 και έρχεται ο Βαρδινογιάννης ο Γιώργος. Ανιδιοτελώς. Έτσι, ναι. Δηλαδή, όχι να φανεί, το μαθαίνω εγώ εκ των υστέρων. Και λέει, τι θα χρειαστεί, έξοδα, νοσήλια, φάρμακα, δωμάτια, ενίκεια, ναι. τι θες του λέει. Και λέει, κύριε, μόνο που ήρθες, λέει, εγώ γέμισα, λέει, σαν άνθρωπος και πέθανε σε 3 μήνες. Δεν τέτοια τη βοήθεια. Ο Ντάνο Γεωργιάδης, λοιπόν, που δεν ήταν εχθρός με τον Βαρδινογιάννη, δηλαδή δεν είχαν κάποια κόντρα, ναι, να πεις ότι κοντραριστήκανε στην μπάλα επάνω ή τον έδιωξε, τον έκανε κτλ. Δεν είχαν κάποια κόντρα. Ο Γιώργος, τίποτα, ο Βαρδινογιάννης, με τον Ντάνο Γεωργιάδη. Πήγε όμως ο Βαρδινογιάννης, αυτός ο τρελός ο Γιώργος, ναι. πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Τρελός, αλλά καλός άνθρωπος. Και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο ο Γιώργος. Βοηθάει. Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης. Πολύ κόσμο. Λοιπόν, και δεν δέχτηκε. Και έφυγε περήφανος. Τώρα ο Ηρακλής. Αντιβέρεια είναι ο Μαδούλα. Μια αμαρτωλή πόλη που τον Άλεξ τον εξαφάνισε. Έμα αυτό τον Άλεξ, ρε Κώστα. Άσε. Έμα αυτό τον Άλεξ. Με τον άλλο τον πρόεδρο της ΚΕΔ, τον Παοξή, τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Άστε. Εδώ πάνω τρύπα, άστα. Μην τα ξαναλέμε. Άστα. Τρύπχη. Λοιπόν, του ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι. Εντάξει. Πάνω απ' όλα. Μόνο ποδοσφαιρικά. Μόνο ποδοσφαιρικά μιλάμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβα τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα του σώσει ο κύριο Ιβάν. Το κοντό το Ηρακλή. Θα το σώσει το κοντό. Και θα έρθει το καλοκαίρι ο Ηρακλή. Αλφα εθνική. Μια χαρτί. Μετά τα σολάριου, μετά τη ναι, σολάριου. Μετά θα έρθει τη παραγωγή. Και για 100 χρόνια ναι. θα γραφτεί στην ιστορία τι? Ότι ο Ιβάν έσωσε τον Ηρακλή. Θα γραφτεί όμω. Ναι, αυτό που γίνεται τώρα είναι ιστορικό γεγονότο. Είναι ιστορικό γεγονότο. Και θα βγαίνουν οι Ηρακλειδείς του μέλλοντος. Πληγώνεις τώρα τον κόσμο ναι. του Ηρακλέως. Εμείς θα έχουμε ξεπληθεί επάνω στο ανάγχωμα τα κόκαλά μας. Όχι, τους πειράζει θα δηλαδή. Θα βγουν οι Ηρακλειδείς του μέλλοντος και θα λένε ναι, αλλά εμείς δώσαμε την ψήφο. Δεν μας τα έδωσε ανιδιωτελώς ο Ιβάν. Ναι. Θα λένε. Θα έχουν να απαντήσουν. Αλλά αυτό το πράγμα το μεσημέρι το παραμύθι να κάνει τον Κινέζο ο Αντωνιάδης και να κάνει τον Κινέζο και ο Κόκκινος ότι εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καθίστε καλά. Και εκεί έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου για τον Άρη. Έκρουσα, πάτησες τον μπουτόν. Τον μπουτόν. Το πάτησες. Και τον μπουρτόν πάτησα. Τον μπουρτόν. Και λέω στους Αριανούς, προσέξτε, μην γίνετε η Dolce Vita του Ιβάν. Δεν γινόμεθα. Ναι. Γι' αυτό. Ξέχασε το. Forget it. Forget it. Forget it. Forget it. Δεν μου λες τώρα μόνο... Θα περνάει ο Ηρακλής την ψήφο, θα δώσει ή θα ναι. περνάει και ο Πάοκ με 0-1 από το καφέ. Παίκτε στη Πόγιοβιτ, λέει, ναι. με 2,2 ούτε στα πιο τρελά ονειρά σα, Λίκια Σκου. Λέει ο Λίκια Σκου. 2,2 τι είναι αυτό. 2,2 τι. Τα λεφτά που έδωσε 2... ο Ιβάν ο μεγάλο για να πάρει το σέντερφον. Ναι, να παστελώνει τα. Το 2,2 λέω. 2,2 τι είναι το 2,2. Ραπτό που λέει καλά, στα λέει το γομάρι εκεί πέρα. Είμαστε νέα γενιά οπαδών. Το γομάρι εκεί πέρα. Καριανά! Το γομάρι εκεί πέρα. Μουλάρι μου γενναίο, Πουλόπουλος. Είμαστε νέα γενιά οπαδών που αγαπάμε μόνο την ομάδα και τον τεράστιο σύνδεσμό μας. Και μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ ξύπνιος, τα ξέρουμε κι εμείς τα έργα που ξέρεις. Μα εγώ δεν είπα ότι ξέρω εγώ τα έργα που δεν ξέρετε εσείς. Είδες ο Αριανός, τα ξάγραψε, με καταλαβαίνεις σου λέω. Ναι, αν λέω ψέματα κάτι, πες ρε παλιόσκυλο ραπτό που λέει λες ψέματα. Δεν λες ψέματα, ρε, το είπαμε αυτό. Ναι. Δεν λες ψέματα. Και επειδή τα ξέρετε. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Ναι, τα ξέρετε αυτά, μην βρεθείτε λέω. Προεκπλήξεως. Κάνα κρεατέμπορα κι εσείς. Άχι, ρε. Ή δύο άλλους τις μπαλέτες μπορεί να. Μπορεί να αγόρι μου, δυσκολευτεί. Με φανέλα Χιούστον Ρόκετς θα γυρνάω από εδώ και πέρα. Okay, το boy. Καλά. Okay, boy. Yeah, καλά, στα λέει το γομάρι. Το γομάρι. Τον Αριανό. Το γομάρι. Οι Παοξίδες πάντως, η αλήθεια είναι με τις 3 μεταγραφές, πήρανε μια ψυχολογία. Γιατί να μην πάρουν. Δεν βρίσκονται σε σημεία, ας πούμε, ευθυμίας. Ναι. Όχι. Αλλά αυτές τις φάπες που φάγανε με τον Ολυμπιακό, με τον Ανσάρι Φάρτ. Τις φάπες που φάγανε. Με το Σωτηρίου. Με το Σωτηρίου. Τις φάπες που φάγανε. Πουλήσαν τον Ροντρίγκες κάτω από τη ρήτρα. Έτσι γάτο αυτό φάπα είναι ρε φίλε. Δεν είναι φάπα. Έτσι νόμιζε ο επιχειρηματίας ότι αυτό είναι το ταβάνι του και το πούλησε ρε φίλε. Κοίταξε. Ναι, τι. Το πούλησε. Καλά έκανε. Επιχειρηματίας αλλά τον είναι. Πούλησε κάτω από τη ρήτρα. Μα αγόρι μου μπροστά από τη λέξη πάω. Υπάρχει και, και η λέξη παέ. Τι θα πει παέ. Ναι, κάτω από τη ρήτρα. Αυτό λέω. Τι ήταν κάτω, κάτω από τη ρήτρα, γιατί πόσο θα πάρει, 10 εκατομμύρια. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Σιρόπουλο. Χαιρέτα τον Σιρόπουλο. Στην Ημαθία. Χαιρέτα. Το Σιρόπουλο. Στην αμαρτωλή Ημαθία. Ναι. Ο Σιρόπουλος είναι ένας φίλος μου ναι. που δεν τον βλέπω συχνά. Τι να κάνεις, δώσε χαιρετίσματα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος ναι. διότι τον Σιρόπουλο, αυτό τον Παοξή το γενναίο, τον Τίμιο, το φίλο μου αυτόν, το γνώρισα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Άντε ρε. Ναι, θα σου πω στο διάλειμμα. Ναι, δεν θέλω να μετά. Το δεν, θα... όχι, όχι. Δεν θέλω να το θυμόμαστε. Όχι. Και νιώθω ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Βρισκόμαστε ελάχιστα, αλλά το νιώθω σαν. Το νιώθεις όταν το βρίσκεστε. Ναι, ναι. ναι.
Ραπτόπουλε, αδερφέ μου, πάλι καλά που υπάρχουν άνθρωποι με το αλφα κεφαλαίο σαν τον Βαρθινογιάννη. Ναι. Γιατί πραγματικά σώσουν κόσμο. Μπράβο, ξέρει ναι, και αυτός. Ναι, ναι. Και ξέρεις γιατί το λέω, ένας από αυτούς όμως είσαι και εσύ, ειδικά στην δικιά μου περίπτωση. Και εγώ σε έχω βαθιά στην καρδιά μου, φιλαράκι. Λοιπόν, ο Σιρόπουλος, Παοξής, γενναίος, σπουδαίος, τίμιος. Τίμιος. Έχει τέτοιους. Οι οποίοι είναι φανατικοί, ανιδιοτελείς. Εγώ τώρα τον φανατικό, τον ανιδιοτελή. Αυτό τους χαίρομαι, ρε φίλε. Ναι, τον βάζω πολύ ψηλά. Εγώ τρελαίνομαι με τον φανατικό, τον ιδιωτελή. Ναι, το χαρτζηλικάκι, ρε φίλε. Εκεί, γιατί με πουλάει, ας πούμε, την ιδέα, αλλά από κάτω έχει και το χέρι από. Κατάλαβες. Ναι. Όπως χθες την εκπομπή. Λοξά. Εχθές την εκπομπή στην Μαρμίτα πήρε ένας Παοξής, πολύ δυνατό παιδί, πολύ μεγάλα χιλιόμετρα. Ανιδιωτελής κι αυτός. Έγραψε πολλά Παοξίδικα χιλιόμετρα. Προς Θέρμη μεριά, ναι. Ο φίλος Μοστάθης. Μπράβο. Πολλά χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Για να το από αυτούς, είναι ποιος κάνει κριτική. Από αυτούς θα ακούσεις πράγματα, θα ακούσεις κριτικές, θα μάθεις, θα κάτσουν να σε ακούσουν πάνω στην μπάλα. Μπράβο. Θα σου πούν την άποψή τους, γιατί ξέρεις ότι αυτοί ξέρουν και μπάλα. Ξέρουμε. Δηλαδή έχουν και αυτό το ταλέντο. Γνώρισα τέτοιους οπαδούς, οι περισσότεροι οι οποίοι είναι ανιδιωτελείς και φανατικοί, ξέρουν και μπάλα. Ένας είναι ο Σιρόπουλος στην Ημαθία. Ένας είναι ο Στάθης στη Θέρμη. Στη Θέρμη. Ξέρω κι άλλους, δεν θέλω να πω. Δεν χρειάζεται. Και ένας ήταν, παιδιά, ο οποίος ήταν ανιδιωτελής σουπεράς. Ναι. Ο Μπρούνο. Μπρούνο, το Μπρούνο. Ο συγχωρεμένος ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο. Ο οποίος δεν είχε καμιά σχέση και ανάμειξη με όλο αυτό που έγινε στον Άρη. Γνωριστήκαμε σε ένα καυγά. Ναι, και να σε ρωτήσω και μετά για κάποιον άλλο, για μάμα. Και πραγματικά, όπως και ο Πέρι, τον έχω ψηλά. Τον έχω ψηλά. Έχω χάσει επεισόδια με τον Πέρι. Ναι. Κάθισα και μίλησα μια 7-8 φορές για μπάλα με τον συγχωρεμένο και πάθα πλάκα. Παραδό φάτσαση. Βέβαια. Γνωρίζει. Αριανός. Καντάρια. Οργανωμένος. Βέβαια. Οπαδός. Ναι. Ανιδιοτελής της γενιάς του μπάσκετ. Ο οποίος ήξερε μπάλα. Γνώριζε και μπάλα. Πολύ. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ. Γαλλικός και να ξέρεις μπάλα, ρε φίλε. Γαλλικόσκυλο. Γαλλικόσκυλο και να ξέρεις μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Τι να πω εγώ, δηλαδή. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Να σε ρωτήσω. Σήμερα λέμε ωραία. Ναι, ωραία τα λέμε. Μήπως το Γιαννάκη τον ξέρει. Όχι το παίχτη το Γιαννάκη του Παναγιώτη. Τον αντιπαθητικό εκείνον, όχι. Όχι το Παναγιώτη Γιαννάκη. Το Γιαννάκη αυτό είναι 55-60 χρόνων καφενείο εκεί στην Παπάφ. Ένα γουμάρι παλιό, αριανό. Με ρώτησα να μάθω αν τον ξέρει εσύ, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά. Κοίτα, φατσικό, εγώ τα μούτρα είναι. Εγώ δεν συγκρατώ ονόματα. Συγκρατώ μούρε, να πούμε. Και έτσι δηλαδή, λέει. Ναι. Τον τάδε τον ξέρει, λέω. Δείξε μου φωτογραφία. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω οπωσδήποτε. Ναι. Ούτε και εγώ ξέρω τα μούτρα. Ούτε ουδού μπορώ να κρατήσω, μπράβο. Ούτε προσανατολισμό έχω. Γι' αυτό λέω, μήπως ξέρει. Όχι, στον προσανατολισμό, δώσ' μου ένα ταξί να πάρω. Ναι, θα με δέρουν οι πελάτε. Ο τζερόνι μου με κλωτσιά σα πηγαίνει. Γιατί το ταξί έχει μυστικά. Βέβαια έχει μυστικά. Έχει μηχανικά, έχει κόλπα, έχει στενά, έχει ιστορίες. Να κόψεις για να γλιτώσεις τέτοιο να πούμε. Κίνηση να κόψεις να γλιτώσεις χιλιόμετρα. Πώς θα γλιτώσεις βενζίνη, βέβαια, πετρέλαιο, οικονομία. Πώς θα πάρεις το Κινέζο να του κάνεις γύρις γύρις στο τέλος. Ναι. Αυτό τέχνη είναι. Ναι. Πώς θα πάρεις το Γερμανό να του πας στο Λευκό Πύργο εκεί πέρα 10 φορές να του κάνεις βόλτα. Από το άγαλο μεγάλο Αλεξάνδρου στο Λευκό Πύργο θα τον πηγαίνεις πέρα εδώ. Δεν πρέπει. Βέβαια. Τι θέλω, κύριε. Να μην πας να του δείξεις και λίγο του Μεγαρού Μουσικής. Α, να πάμε και λίγο στη Μακεδονία. Δίπλα είναι. Of course. Of course, why not. Γεια, αλλά Γερμανός. Γεια, πόσα βαρούμε, ευρών. Έβαλα το πρωί και άκουγα την παρέμβαση του Σαρλί τότε στην εκπομπή το μεσημέρι και την κόντρα του μεσένα Κωστή για τον Παπαθανασάκη. Έριξα ένα γέλιο, ρε παιδιά. Ο πρόεδρος του Ηρακλή δεν είναι σαν τους άλλους, λέγαν κάποτε. Μπούχαχα, λέω Θουβού. Ναι, καλά, εντάξει. Ο πρόεδρος, Τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος Κώστα. Ούτε μάθαξε, δεν κάνει ρε ο πρόεδρος. Ρε, τον βλέπω στη μάπα. Τον βλέπει και εγώ τον βλέπω. Τώρα. Πάω να κάνω την τελευταία εκπομπή. Ναι. Τη σεζόν, όχι την περσίνη, την προπέρσινη. Έχω φωνάξει ντρούλινγκ, ζάχο. Μπουγάτσα, τρέγια και μακουκούλα. Για την τελευταία εκπομπή. Πυρηνικός πόλεμος. Δίνουμε ραντεβού στα Λαδάδικα. Τα Λαδάδικα τα συχαίνομαι, δεν θέλω να τα βλέπω. Είναι μια περιοχή βρωμερή που δεν θέλω να τη βλέπω. Η Καλιφόρνια, Δεν μ' αρέσει καθόλου τα Λαδάδικα. Σαν τις ταινίες του Σικάγου του 30 είναι, φίλε. Έχει μια ψευτιά τα Λαδάδικα. Έχει μια ψευτιά, τέλος πάντων. Και καθόμαστε εκεί στο εστιατόριο δίπλα, συντρόγει ο Παπαδόπουλος ο Νίκος του Άβελ με τον Παπαθανασάκη. Ναι. Λέω, δεν φεύγουμε αν δεν δω την ώρα του λογαριασμού. Σκάει μύτη η ώρα του. Δεν σου λέω.
Είναι μάρτυρες και αυτοί. Ναι. Τρέγιας και τα λοιπά ήταν εκεί. Λέω τον Τρέγια, κάτσε λέω να κρυφτούμε πίσω από την κολόνα να δούμε ποιος θα πληρώσει. Μόλις φέρχεται το χαρτί, πάει στην τουαλέτα ο Παναγιώτη. Ναι, πλήρωσε ο Άβελ. Άντε ρε. Στο φως μου. Ναι. Πόπο ρε φίλε. Πλήρωσε ο Άβελ. Ήρθε η λυπητήρια και την έκανε για τσίσα ο Άβελ. Την έκανε για τσίσα. Ε το σκυλί ρε. Λέω τι κατουράει το Νιαγάρα κατουράει. Τι κατουράει το Νιαγάρα κατουράει. Και πλήρωσε ο Άβελ. Σαν τα ψάρια που πλήρωσε ο Λάμπρος, χούτος. Ναι, τέτοια δουλειά. Ναι, πήγανε στο περιβόλι της Παναγιάς, στην ψαρού του. Ναι. Του. Όλοι που έχουν κυριμετήσει και του Ηρακλέως. Ναι, του Βιρτσαμάνη. Ναι. Και πλήρωσε ο μάνατζερ. Ποιο είναι δυνατόν, ποιο τα πλήρωσε, ποιο Παπαθανασάκη. Στην υγειά τη μεταγραφή του Λάμπρου ήταν εκεί. Παίρνουμε τηλέφωνο τον Βιρτσαμάνη, ο οποίο κοιμόταν. Μπροστά ήμουν εδώ, ρε. Α, ναι, τον ξυπνάμε. Ρε Θωμά, δεν ήξερε ο Θωμά. Δεν ήξερε, ναι. Ποιο πλήρωσε το λογαριασμό, ρε. Ο Χούτο μοράσε με να κοιμηθεί. Άσε με, ρε. Ο Χούτο, ρε. Ο Χούτο, ρε. Ο Χούτο, ρε. Τι γέλιο, ρε, φίλε. Ποιο τα πληρώσει, ρε. Ο άλλο δεν έχει μαντήλ να κλάψει, ρε. Ποιο θα πληρώσει. Αυτή Θεσσαλονίκη, ρε. Παράγοντε θα πούμε. Τι παράγοντες ρε πάρε. Ήρθε εδώ ο Ιβάν και πήρε όλες τις ομάδες. Τι δεν θα πάρει τι εδώ. Τι πατερούς. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο δεν ξέρω αν θα δώσει στους Ηρακλήδεις εισιτήρια για το Καφτατζόγλιο. Light poly. Θα τους δώσει να πούμε. Light poly είμαστε ρε φίλε. Βγάζεις περιφερειάρχη βουτυρά του Τζίκο στα ρε φίλε. Τι περιμένεις ρε φίλε. Τον είπα εγώ. Ε τι θα τον πεις. Το συνάντησα. Λέω ρε ο αδερφός είναι ολόκληρο γομάρι. Εκείνο είναι σκυλί. Ο Ικάς γομάρι. Γονιάς είναι ο αδερφός του, παιδαράς να πούμε. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο ο Καρατζαφέρης. Είμαι λέει με τον αδερφό του Τζιτζίκο στα εδώ. Είναι ακροατής μας. Βέβαια. Ναι. Λέει, κυρνίκο. Ρε κουφάρα λέει γιατί λέει το κράει στο δικό μου. Ρε αδερφέ του λέω. Είναι βουτυράτος λέω. Βουτυράς, είναι τζιριμπίμ τζιριμπίμ. Δύο μέτρα παλίκαρος και τα λοιπά. Δεν τραβάει σε καμιά λαϊκή λέω. Να πάει και να πάρει κανένα αντίδι, να πάρει και τη γυναίκα του εκεί πέρα τη ψηλή να πάρει. Πάτε κανένα σάπιο μανταρίνι. Μου το παίζει Παριζιά, πάτε λίγο προ το λαό εκεί. Πάτε, ναι. Πάρτε καμιά ντομάτα. Τραβάσε καμιά λαϊκή εκεί. Στην Κανάρη να πούμε κτλ. Μην πα σε μαγαζιά μόνο τελικά τέσσερα να πούμε. Μην πα στα καλά. Κόψε με λίγο στο ΜΕΤ να πούμε στα καλά εκεί. Βάλε και λίγο να πούμε μένω σκαρπίδια. Τράβεσε κανένα, ξέρω εγώ. Πάνε. Πάει λε στο Θηβαίο. Έλα να δεις ραπτό που να σλαμά. Να σε δει στο Θηβαίο εκεί. Στου πύραυλου των ανιψιών. Πάνε στην Μπουζουγκλερή τα λύκια. Ξέρεις ποιανού ανιψιός είναι ο Θηβαίος. Ποιος είναι φίλε. Του πύραυλου. Πι 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 πύραυλου. Ναι. Ίδιος είναι στη μάμα. Σοπα ρε φίλε. Δεν μοιάζουνε Γιάννη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Θηβαίος. Ναι εντάξει. Με τον Αντώνη Παπαδόπουλο ίδιοι. Ότι σοπα ρε έχουν συγγένεια. Ναι. Ε, τι γίνεται, ναι, ρε, ναι, ναι, α, ναι. Ωραία, φίλε. Ναι. Ρε. Τι, μηνύματα, διάβαζε εκεί, μας βρίζουν. Βρε, Ραπτόπουλε, πού να παστελώσει ο Ελβετο Σέρβος. Αφού είναι σακάτης, λέει, έχει πρόβλημα με τον νόμο του. Αν ήταν παιχταράς, θα έπαιζε Γερμανία. Αν ήταν μίσο παιχταράς, θα τον έπαιρνε ο Γαύρος. Κάτι λέει, από περιπάτοφη είναι η περίπτωσή του. Λέει, κακοπροαίρετα. Ο 5-12. Έρχομαι πολλές απόψεις. Ναι. Βγαίνουν σιγά σιγά. Δεν ξέρω τώρα τον νόμο του. Και πολλοί είναι ρεπόρτερ, όπως λέει και ο Κόκκινος. Είναι ρεπόρτερ αυτοί. Βγαίνουν τώρα να βγουν. Κάντε την εκπομπή εσύ. Ο Γρηγόρης ξέρει τι λέει. Είσαι καλύτερη ρεπόρτερ. Ο Γρηγόρης με χαρά δεν λέει. Εσύ τον κράζει να πούμε. Βγαίνουν οι ρεπόρτερ στα μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πώς θα γίνει. Σωστό. Κάντε λοιπόν, την εκπομπή. Νίκος Γιαννιτσά. Ωλα. Σε ακούμε αμύντεο. Όπα. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τα παιδιά εδώ. Νικολάρας φίλε. Ω, πάλι τα κουρασάν, πάλι τα βουτήρα. Βουτήρα τα εκεί, μια χαρά πέρα. Ξέρουν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Ξυπνάνε το πρωί. Βέβαια. Και τρώνε και τον εστιατόρα. Καλά τον κάνουνε, ρε. Εκείνες οι μαρμελάδες, εκείνες οι μερέντες. Εκείνες και αγνές αυτές οι μαρμελάδες. Τα βουτήρα, τα ταλπίνω. Τι δεις μαρμελάδες, τα λείπουν και μπρος και πίσω την ψωμί. Τρως και βούτυρο, του λέω. Είναι βούτυρο αλπίνο. Αλπίνο, φιλέ. Άκου αλπίνο. Αλπίνο. Ξέρω να τρώνε. Σε ριστόρι λίπο. Μια χαρά. Καμιά αρτηρία. Από τα σουλινάκια. Να αρχίσει να υδρώνει. Αυτά που λες με τις ομάδες. Χαρά. Είμαι πολύ θυμωμένος με τους Θεσσαλονικείς που βρίζουν τον Μπουτάρι. Γιατί δεν τον βρίζουν, ε? Τι να τον βρίζουν. Καλά τον κάνουν και τον βρίζουν. Έφτεξε. Σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουν μούτρα. Έφτεξε. Αφήνουν τον άλλον, τον Βουτυράτο, τον Παπαγιοργόπουλο, στο Καϊμάκ Τσαλάν να κάνει βούρε με 90% αναπηρία. Ναι, έχει δει κανέναν ανάπηρο να κάνει σκύρε. Θε να σε πω, ρε φίλε, γιατί αυτό το αρνήθηκε στο Facebook. Ναι, στο Facebook. Στο Instagram. Στο Instagram. Ναι, αυτό αρνήθηκε. Ρε φίλε, ο Θεσσαλονικιός ξέρεις γιατί συγχύστηκε. Όχι γιατί έγινε η μανούρα. Αποκλείστηκε μια μέρα τώρα. Το φλόρο να πούμε. Συγχύστηκε. Γιατί δεν βγήκε ο Μπουτάρης και να πει συγγνώμη, παιδιά, έκανα λαγκαμία, ρε φίλε. Αυτό το πειράζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει ακόμα το υφάκι του μπλαζέ αυτό τώρα ο δήμαρχος εκεί πέρα και λέει α, θα δούμε και θα κάνουμε και εγώ δεν και εγώ αλλιώς. Κάτσε ρε φίλε. Πες, βγες συγγνώμη, Αντρίκα, παλικάρι. Τι έκανε,
Τι έκανε για να ζητήσει γνώμη. Τι έκανε, ξύλωσε τους κάτω 10 υφιστάμενους. Να τους ξυλώσει, ρε φίλε. Να τους ξυλώσει. Γιατί δεν βάλετε εσείς αλυσίδες. Όχι, ρε φίλε. Στο κολάμα κάτω. Γιατί, ρε φίλε, εσύ πήγες φορτουφόρτου σε λατιέρες 10 μέρες πριν για να τις έχεις έτοιμες, αλλά δεν σε κόφτει γιατί έχεις μικρό μυαλό ότι παγώσαν τα λάτια μέσα. Γίνανε εκεί πικνό. 7 πόντους χιόνι, βρε τώρα. 17, ρε φίλε. 7 πόντους χιόνι, σακατευτείτε. Θα πεις μάγκες, έφτεξα, αλλά τους παίρνω 10 άτομα τα κεφάλια. Οι σουλίνες λέει. Οι σουλίνες καλά, ναι. Οι σουλίνες τους έχουν λέει δέπα απ' έξω. Ναι. Γιατί λέει για πυροπροστασία. Καλά τώρα, σάλια γι' αυτό. Όχι, αυτό είναι λέει. Για έτσι λέει δέπα, ναι. Τους έβαλα λέει απ' έξω, γιατί λέει σε κάποια έκρηξη τα λοιπά, να μην έχεις το πρόβλημα. Ναι. Έτσι παραβδί. Α, τρέχα τώρα, σημάζευε. Γιατί σουλίνε. Α, τώρα τρέχα, φτιάξεις ας πούμε. Προτιμώ να φτιάχνουν τη σουλίνα παρά να μου κάνει πυρκαγιά μέσα στο σπίτι. Χίλιες φορές. Γιατί είναι, ποιος είπε να το έχεις μέσα στο σπίτι. Αφού λέει από μέσα λέει. Δεν ήταν από μέσα, το είχαν έξω, αλλά του είπαν να βγάλουν αυτά τα κιόσια που έφτιαχναν, ρε φίλε. Κάτι κιόσια, κάτι ντουλάπες, κάτι που τα προστάτευαν. Θα μας πούνε οι μαστόροι τώρα που φυσικά θα σε πούνε, θα σε πούνε. Το άλλο. Για πες. Που βρίζουν τους αυτούς. Ποιους βρίζουν, ρε. Εμάς βρίζουν. Τους υδραυλικούς και αυτά. Γιατί τα βρίζουν τα παιδιά, ρε. Γιατί τώρα θα βρει ευκαιρία να σε κλέψει ο υδραυλικός. Φυσικά. Πότε θα σε, ναι. Πότε θα σε πάρει. Ναι. Πότε θα βρει ευκαιρία. Όλο τον χρόνο του κοροϊδεύει. Α, πατεώνα, κλέφτη με έκλειψη, με έκανε μέρα. Σήμερα θα αλλάξει ο άνθρωπο μια βρύση. Σε λέει, η βρύση είχε 20 ευρώ και ένα 20 ευρώ για τη δουλειά μου. 40, ρε φίλε. Και 40 καπέλο, 80. Και 40 καπέλο. Δηλαδή, άμα πάνε οι Αριανοί στην Αθήνα καπέλο διαβάλουν, οι παοξίδε διαβάλουν καπέλο. Στο πουλμαντό θα βάλουν. Στο πουλμαντό θα βάλουν καπέλο. Ένα κάρο καπέλα έχετε βάλει. Σε πειράζουν δηλαδή που βάζουν καπέλα. Δηλαδή, είσαι εσύ ο παδό και πληρώνει καπέλο για να δει Παναθηναϊκό Άρη. Επειδή σε έβαλε ο σύνδεσμο, α πούμε, να πληρώσει καπέλο. Να σε βάλει ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, γιατί βάζουν όλοι καπέλα, βάζουν μόνο οι Αριανοί, όλοι βάζουν καπέλα. Οι ΠΑΟΞίδες σε βάλουν μια φεσάρα, ένα καπέλο κτλ. Πάλι φαγόντου ναι. Τους Αριανούς τώρα. Φεσάρα και φεσάρα. Φεσάρα για τον ΠΑΟΞ, λέω. Όξο εκλέφτη. Όποιος και να πάει. Όποιος και να πάει τώρα, σε τελικό, ναι. Το βάζουν εφέση, καπέλο. Μπάς, δεν φωνάζει για το καπέλο που δίνει για την ομάδα. Φωνάζει για το καπέλο του υδραυλικού να. Γιατί να μην φωνάξει. Γιατί να φωνάξει. Για να φωνάξει, α φωνάξει, ρε φίλε. Εφόσον βλέπει τον Παπαγεωργόπουλο και δεν τον ορμάει. Δεν μπορεί να φωνάξει για τίποτα. Σε είναι ένα soft πολίτης, ο οποίος τώρα με το υφάκι τον πείραξε τώρα ο Μπουτάρης, επειδή ο Μπουτάρης με 7 πόντους χιόνι πάγωσε η αλατιέρα. Πάγωσε, ρε φίλε. Άσε, ρε τώρα. Εσύ τις αλατιέρες έχεις πληρώσει, ρε φίλε, τόσο καιρό. Και τα 15 εκατομμύρια του Παπαγεωργόπουλου έχω πληρώσει. Πού τα. Σε καημά ξαλάκα κάνουν σκι. Ξέρω εγώ που δεν άμα. Θα μένα τα έχουν. Πού να ξέρω. Το Σαξόνι ρωτά, εμένα τι με ρωτά. Ξέρω λίγο το καφέ πάσχη βγάλω. Να ξέρω εγώ αυτοί. Μπορεί να ξέρουν. Φαγώθηκε. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εγώ του χαίρομαι αυτού. Του άλλου του γαζού που πάνε και ψηφίζουν και χειροκροτάνε. Έτσι. Αυτού του χαίρομαι. Θε εκεί τον Παπαγεωργόπουλο με το έχει ξαναπεί στο δωμάτιο μέσα να το κλειδώσει. Το θε ένα δύο ώρο τον. Εγώ δεν τον χώνευα. Τρελαίνει ρε φίλε. Δεν τον χώνευα στι δόξε του. Έτσι κι αλλιώ, ε. Δεν τον εκείνο το ύφο του δεν μ' άρεσε. Ναι, ρε φίλε. Το παγωμένο, το ψεύτικο χαμόγελο κτλ. Πώ το λέγανε τον Πασοξή τον αντίπαλο που έπαιζε αντίπαλο σε κλειδί. Να παίξει ο Πασοξή. Πώ το λέγανε μωρέ αυτόν τον. Αντίπαλο του Παπαγεωργόπουλου. Ναι, ρε. Εδώ με έρχεται τέλο πάντων. Πώ το λέγανε. Δεν πειράζει την άλλη φορά. Θα μου έρθει στη διάρκεια. Και που ήταν αντίπαλο. Ένα φουσκομάγολο ήταν γι' αυτό, ένα ναι. Χοντρότατο. Ναι, ένα φουσκομάγολο, έτσι ένα. Ναι. Εγώ. Φατούρο. Όχι, όχι, ρε, πώς το λέγανε, ρε. Θα μας πούνε, ρε. Θα μας στείλουν τώρα. Δεν μπορώ, ρε Γιάννη, να θυμηθώ, ρε Γιάννη. Ρε, Γιάννη. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμή. Μήπως το λέγανε Κάμινγκς, ρε Γιάννη. Κάμινγκς το λέγανε. Διάλειμμα έχουμε σε 2 λεπτά. Φωνάζει ο πρίφτης. 2-31-0. 2-31-0. 90. 90. 90. 98-80-90. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 σας έβγαλε ρε εσύ ο Στέφανος άχρηστο το σεντερφόρ και εμείς λέει πήραμε τον Πιτού Γκαρσία. Φυσικά ρε φίλε να πούμε. Ο Πιτού Γκαρσία. Πήγες έδωσες να πούμε 5 τούβλα εκεί πέρα για να μην μπορείς να παίξεις τη Σάλκε. Που σε ποια περιοχή βρήκε σπίτι ο Πιτού Γκαρσία. Πού βρήκε ρε φίλε. Ξέρω εγώ πού είναι προποτζήθηκα δεξιά. Μήπω μπήκε στον πρωτόταφο πάνω εκεί στο δικό σου. Λε. Λε. Να είσαι λεπτή. Είχε δονηλέο να πει. Δονηλέο. Ή πήγε για πέρα από το κρόκι στη Κουρμούζια. Αν βλέπει και την κυρακούλα. Διάλειμμα. Θα τα λέμε σε λίγο με γραμμέ. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στο Τζαρούχα για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρισκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ή
ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. La ila ila la Muhammadu Rasulillah. 2-31-0 λοιπόν, 90-99. Τρεις είναι στις γραμμές, άλλους τρεις. Άλλους τρεις θέλω, ναι. 2-31-0, 90-90. Ξανά μάνα 90, όπως λέει ο μεγάλος Ράγκα. Δύο πληροφορίες. Ναι. Όλα τα κομματόσκυλα που δουλεύουν στο Δήμο, ναι, είναι του Παπαγεωργόπουλου. Τώρα, φράτες, καινούργιες πληροφορίες. Ναι. Τώρα, ζεστές. Οπότε, μπορεί να έχει φάει ο Φουκαράς ο Μπουτάρης και κανένα τρύπημα. Να έχει πει. Ναι. Το λέω φορά παρτίδα. Να έπαιξε σύριγγα. Ναι. Ωρε φίλε. Μπουτάρη, κοιμάσαι όρθιος. Αμά. Έπρεπε να τους ξυλώσεις όλους από εκεί μέσα και να φέρεις δικούς σου. Δεύτερον. Δεύτερον. Πες όταν ήταν να πάρει, τον Ηρακλείο ο Παπαθανασάκης, ναι, δύο-τρεις μέρες πριν πήγε σε γνωστό μαγαζί της Περέας και συνέφαγε με τρεις κυρίες. Συνέφαγε. Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό? Οι κυρίες. Οι κυρίες. Σοβαρά οι κυρίες? Ναι. Έλα ρε φίλε, κατά λάθος τι είπα εγώ. Ναι. Ισχύει. Ισχύει. Πω! Δηλαδή. Επιπόλοιπες κυρίες πληρώσαν το λογαριασμό του Παπαθανασάκη που, ναι, συνεφάγανε τα ψάρια και τα, ναι, θαλασσινά. Ναι. Ωρε, μια μέρα ήρθε εδώ για μια ιστορία, δεν ξέρω τι είχε στο Μετρόπολης. Με ταξί ήρθε, τώρα δεν ξέρω. Το ταξί ποιος το πλήρωσε, ο Γρηγοριάδης, ο Μπούσας, δεν ξέρω. Τι πάει τηλέφωνο του Τζερόνιμου να μας πει ποιος πλήρωσε. Να μας πει αυτός. Αθάνατη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Αθάνατη. Καλή σε πέρα, στους ταξιτζίδες, στους πουλματζίδες. Κάτσε να δούμε τι έχει. Για πάμε ρε σαν παιδιά. Κάτσε, για καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Μεγάλε. Μεγάλε. Έχω πει του Γκαρσία ρε. Σήμερα πήγε ο αδερφός μου στην εκδήλωση και το βραβεύσαν, αλλά δεν κρατούσε μικρόφωνο και στεναχωρήθηκε και έφυγε. Άμα δει μικρόφωνο ο Ψηφίδης, δεν χάνει. Κηδεία είναι, γάμος είναι. Εκδήλωση είναι, παρουσίαση είναι, δεν μασάει. Βέβαια. Ναι. Πόπο φίλε, είχα πάει στον αγώνα που ήταν με την ομάδα αγάπης. Όταν ήμασταν γάμα εθνική το Μάιο, οπότε ήταν Απρίλη. Ναι. Και δεν έλεγε να τα αφήσει ρε φίλε, μια μισή ώρα με το μικρόφωνο στα χέρια ήταν. Λοιπόν, κάτσε να μας στέλνει ο Στέλιος. Μήνυμα. Το 2002 κέρδισε το Σπύρο Βούγια. Και το 2006 τη Χρύσα Αράπογλου ο Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ο Βούγιας είναι άχρους. Άχρους. Ναι. Είναι άχρους. Ο Βούγιας. Το θυμάμαι ρε φίλε, δεν άφηνε το μικρόφωνο. Στέφανε, το θυμάσαι το μάτς? Ναι ρε φίλε. Με το Σαλπικίδη, Βέλιο, οι άλλοι, η Χαβίτο και τέτοια. Απίστευτο. Σε μια κηδεία που βρέθηκα με τον Ψηφίδη, 30 λεπτά διήρκησε η κηδεία και 45 λεπτά ο λόγος του Ψηφίδη. Ο επικίδιος. Ναι. Ο Στέφανος ήταν άνθρωπος δικός μας, φίλος αδερφός μας, χάθηκε μακριά. Εν τω μεταξύ αυτό είναι τραγούδι του Ταράρα στίχος. Λέω τα παίρνει από τα πιάτα. Θα πω ένα σύντομο λόγο, τρεις ώρες ο λόγος. Ναι. Γυρνάει με το μικρόφωνο. Και για να μην καθυστερώ. Δηλαδή να πάμε τώρα και λίγο συνήθικα. Πάμε. Δηλαδή τώρα που πήραμε πει τον Γκαρσία Παυλίδη θα κάτσει πάγκο για να καταλάβω δηλαδή. Ο Ανιψιός. Ποιος? Μπορεί να πάει να παίξει στη Βέρεια τώρα που δεν θα παίζει ο Χαροντάκης. Πάντα αλλαγή γίνεται στο 73, ναι, 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 το συγγενών. Ναι. Στο 73 πάντα μπαίνεις. Λέγε. Ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνεται άλλο με οχτάρια Παύλη Γανάκοκλου. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, ξάρι δεν έχουμε, οχτάρι δεν έχουμε. Ανεβαίνουν τα μπακ, μπαίνουμε στην περιοχή γιατί τα οχτάρια είναι ανύπαρκτα. Καλό, ο Πιτού Γκαρσία μπορεί να παστελώσει και κανένα γκολ. Γιατί άσχημα. Να βγει από πίσω καμιά κάθετη πάσα να δώσει ανάσες στο Τάτο. Βέβαια. Ρε φίλε, το Νέτο γιατί δεν το βάζει οχτάρι? Έλατε. Εμένα ρωτάς. Στα φιλικά έπεσε πολύ καλή μπαλίτσα. Δεν τον πάει ο Αναστό, το Νέτο δεν τον πάει. Λόγω μάνα. Πιθανολογώ ότι και ο Νέτο δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Πιθανολογώ, δεν γνωρίζω. Ναι, λόγω μάνατζερ δεν τον πάει, παιχτικά. Δεν ξέρω, ο Νέτο βγάζει 90 λεπτά. Άμα βγάζει, πάω πάσο. Κοίταξε, 90 λεπτά δεν βγάζει, αλλά. Κοίτα, άμα έχω τον Ανάκογλου και τον Αντρέου. Και τον, πώς τον λένε τον άλλον, τον Παυλίδη και τα λοιπά, το βάζω τον Νέτο Χαφ. Λες, ναι.
Το βάζω εσωτερικό. Μάλιστα. Και ένα ντουμπλάρι μπορεί το δεξί το μπακ και καμιά κουρσίτσα μπορεί να πάρει και από πίσω μπορεί να σπαστελώ και κανένα στημένο, κανένα αυτό μπορεί. Αν όχι για 90 λεπτά, 45-30 μπορεί. Το θέμα είναι να βρεθεί ένα σκυλί εξάρι και τεσάρι πεντάρι, ρε φίλε, και είναι το θέμα. Τεσάρι πεντάρι, τι να σου πω τώρα. Θέλουμε πεντάρι. Πεντάρι, ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνεται άλλο αυτή η δουλειά. Δηλαδή, το μάτς με την Καλυθέα που τώρα και από κοντά. Ο Φαλακρός μαρκάρει με τα μάτια, δεν παίζει άλλο αυτό το σενάριο, εντάξει. Με τίποτα, δεν μπορεί. Είπαμε, ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια, να είστε καλά. Σας υπέρα ευχαριστούμε. Τα έχετε κάνει η απόσβεση. Σε ποιο γήπεδο θες να παίξεις τελικό με τον Παναθηναϊκό? Με τον Παναθηναϊκό, στο Παλατάκι, εννοείται. Φυσικά. Δεν φοβάσαι να πας εκεί? Ρε φίλε, εγώ θα πάω να παίξω το τελικό εκεί πέρα που είναι, που είναι οι καλύτεροι πελάτες μου. Εκεί πέρα θα πάω. Δεν φοβάσαι εκεί τα Πέριξ? Ποιο να φοβηθώ, τα Instagram και τα Facebook. Α, έτσι, Τι να φοβηθώ, ρε, τι είμαι. Ξεκίνησα. Πάντως. Πάντως οι οπαδοί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, η παραγωγή και τα λοιπά, λέει μολόν λαβέ και... Τι μολόν λαβέ, ρε. Ναι, δεν πρόκειται να γίνει και δεν μασάμε και... Το, ναι. Το παλέ με την ΑΕΚ το είδες. Το παλέ το είδες με την ΑΕΚ. Το είδα, το είδα. Μπράβο. Και... Ο ΠΑΟΚΣΙΣ πόσα χρόνια έχει να γίνει τέτοιο, να γίνει τέτοιο γήπεδο? Στην μπάλα. Γενικότερα, όπου θες, όποια άθλημα θέλεις. Δηλαδή σαν κερκίδα θες να πεις ότι τους τρώτε λάχανο? Ναι, ρε φίλε, τι... Οι ΠΑΟΚΣΙΣ παλιά ήταν, last year. Last year. Σωστά. Συμφωνήστε μαζί. Last year. Last year. Οι 15 διαιρεμένοι, όχι έτσι, όχι από ανατολικά, όχι από δυτικά, όχι από βόρεια, όχι από νότια, όχι από εξωτερικό, όχι από εσωτερικό. Ποιοι παροξίδες? Δηλαδή τι θες να πεις? Ναι, αλλά σε αριθμό είναι πολύ περισσότεροι από εσάς. Τώρα δεν θα πούνε να μας τα πούνε οι παροξίδες. Κάτσε, ναι. Θα μας δουν να μας τα πούνε, βρε. Δηλαδή θες να πεις ότι η κερκίδα σας, μωρέ, είναι καλύτερη πλέον και από του ΠΑΟ και τέτοια και κάποτε ήταν οι παροξίδες, αυτό μας λες? Ρε φίλε, αύριο σου λέω γίνεται ένα μαγικό και ο Άρης πάει να παίξει για play-off να μπει Super League στην τετράδα. Ναι. Θα μου συγκρίνεις τώρα το Χαριλάου πόσα είναι με την Τούμπα όπως είναι τώρα? Καμίνη ήταν το Χαριλάου. Πεσμένη Τούμπα δηλαδή. Τι είναι, πεσμένη είναι, τι είναι. Παοξίδες είναι αυτή. Παοξίδες ήταν παλιά. Μέχρι και με τον Ντέο. Τώρα παοξίδες δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Μάλιστα. Υπάρχουν. Αλλά δεν πηγαίνουνε, να σου το πω έτσι. Και πάνε οι light δηλαδή? Πάνε οι light, οι soft, αυτοί που είναι δίπλα, πάνε για... Δηλαδή θες να μας πεις ότι πρέπει να ζηλέψει ο Παοξής την κερκίδα του παλέ? Εννοείται, γιατί εσύ πιστεύεις ο Παοξής δεν ένιωσε ταλκά μέσα του? Φυσικά, ρε φίλε, καλά τα λέει τώρα. Δηλαδή δαγκάθηκε, ρε μεγάλε. Για το παλέ τον μπάσκετ έχει δίκιο ο Θόδωρος. Δαγκάθηκε, ρε φίλε, τέτοια κερκίδα. Εγώ το είδα, ρε φίλε, και μου σηκώθηκε τρίχα. Φυσικά, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Λέω να μην είμαι εκεί μέσα τώρα μαζί με όλους αυτούς. Ναι, ναι. Με τους καρνίβαλους από πάνω, έτσι. Καρνίβαλοι. Τι είναι αυτό, ρε. Αν κάνεις τον καρνίβαλοι. Φοβερέ. Ραπτό που λέω. Έχεις να δεις πολλά ακόμη. Πού να ξέρεις. Έχεις να δεις πολλά ακόμη, αλλά ναι. Τι να σε κάνω. Τώρα, Θόδωρε, θα σε πω εγώ κάτι εδώ. Με βλέπει ο Ραπτόπουλος, αλλά δεν θα το καταλάβει τώρα να πούμε. Άμα ανοίξεις το Google Translate. Με ακούς τώρα. Και δεν το ξέρεις τώρα εσύ. Και πατήσεις φτάνω, έρχομαι, ξέρεις τι βγάζει μετάφραση? Στα γαλλικά. Στα αγγλικά. I'm coming. Ρε τους Αριανούς. I'm coming, λέει. Ρε τους Αριανούς. I am coming τώρα, λέει. Τους Αριανούς βγάλαν γλωσσίτσα. Εγώ το ξέρω στα γαλλικά. Για κερκίδες. Πώς λέγεται στα γαλλικά? Ζαρίβ. Ζαρίβ. Coming, λέει. Πόσο χωράει, μωρέ, το πάλε. Φτάνω. Ζαρίβ. Ζαρίβ coming, Ζαρίβ. Θες παλατάκι και... Ναι, ρε, παλατάκι θέλω. Συγκρίνεις το λαό σου. Συγκρίνω, ρε. Και την κερκίδα σου, ναι, ρε. Καλημέρα. Φυσικά το παλέ, ρε, φίλος. Σε παρακαλώ. Νιγκάλης χολ, ρε, φίλος. Νιγκάλης χολ. Σε παρακαλώ τώρα. Χολ. Ναι. Έλα, φίλος. Έλα, ρε. FM Pauk, ρε. Ναι, ρε, FM Pauk. Ναι, ρε. Αυτό που λες, ο κομπλεξικός, ρε. Είναι, ρε. Ο Κουκακόλας εδώ. Πού είσαι, συνδικαλιστή τη Κουκακόλα? Αν σαν η Φάρτ, λέγε. Δεν είμαι απροβοσπάστη, δεν είμαι συνδικαλιστή. Σωστό, σωστό. Δικό μα. Δικό μα. Πάνω, θα μοιράζουμε. Μίλα πιο δυνατά, μια και δύο φορέ το volume λίγο. Ναι. Έλα. Άι. Λοιπόν, να ευχηθούμε στον παιχταρά μα, τον πρώην του Τζαβέλα. Καλή πορεία να έχει. Καλή συνέχεια. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε. Ναι. Και πρώτος μάγκας,
πρώτος μάγκας για μένα. Έτσι, Ραπτόπουλε. Τους τα πήρε, τους δούλεψε, το φτιάξανε. Τα παστέλωσε τα φράγκα. Σας πούλησε από αξιδηλίκη. Σας πήδηξε κανονικά ποδοσφαιρικά, επικοινωνιακά, γιατί η Αθήνα είναι σχολείο. Μπράβο. Πανεπιστήμιο. Ήρθε εδώ τα βλαχαδερά. Λέει, τι είναι αυτοί, τι θέλουνε Ζαγοράκης, τι θέλουνε Άγγελος, τι θέλουνε Γκαρσία. Και θέλουν Κοντρέρας. Τι θέλουνε. Σπουλήσω εγώ λίγο παραμύθι, λίγο να βρούμε καμιά κομμενίσα το μικρό, ναι. Όταν ήταν ελεύθερος, ωραίος, 500 το χρόνο. Θα πω ζει τον Παύλο Γκαρσία. Ζει τον Παύλο Γκαρσία και αυτό, ναι, στη Μωρόλ, τη Ρόβι Μαρκάρο, τη μια είμαι φιλικό, στην άλλη βαράω, τα γάρια με κρίνουνε, ναι. Οι δημοσιογράφοι τους δώσω δύο ειδήσεις, θα με κάνουν MVP. Βέβαια. Κατάλαβες, τα γάρια. Η κουρουμπίλια μόνο μαγιά σαραμαντά σε μένα δεν περνάει. Α, τα γαράκια. Άντε μπράβο. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονόμιου. Να, το κακόλα είναι φοβερός. Το κακόλα. Ωραίος είναι, ρε. Ναι. Δεν με λες. Καβελόσκυλο για πάντα. Α, καλό βράδυ. Τι Κλάρκ δουλεύεις, Κλάρκ. Αυτό είναι αντίθετο με του συνδικαλιστέ. Κλάρκ παίρνει πούμα εκεί. Συνδικαλιστέ. Δικό μα παιδί είναι αυτό. Δικό μα. Θα δουλεύω ρε του Λευγέδε, ρε. Του δουλεύω ρε του Λευγέδε. Μπίτζιμ Λευγέ είναι, βέβαια. Και πριν κλείσει, πε μου, τι προσόντα χρειάζεται κάποιο για να γίνει πολιτή στην εταιρεία Coca-Cola. Έχω μέσα εγώ τώρα, θα με πάρει στην Coca-Cola. Άκου να δει, φίλε. Τι δουλειά κάνει πολιτή στην Coca-Cola. Σταμάτε ρε φαγόρι. Πολύ δύσκολο προϊόν πουλά εσύ, ρε φίλε. Μόνο πουλάει. Ναι. Έχει τι δυσκολίε. Εντάξει. Δεν είναι ένας πολιτής, δεν πάει να παρουσιάσει τώρα την Coca-Cola. Η Coca-Cola πηγαίνει μόνη της, έτσι. Να μην λέει ότι είναι πολιτής. Να λέει ότι είναι Mercedes, πώς τα λένε. Και εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά, ήμουν Mercedes. Τώρα έχει κυνήγι, ρε. Εσύ, όχι, πάνε στα ψυγεία, διάβασα. Ποια ψυγεία, ρε, Coca-Cola πουλάνε. Πλάκα κάνει. Ναι, ρε, φίλε. Έχει τρεξιματάκι, έχει. Τι έχει. Κάτι χαλκιδικές, κάτι ερισούς εκεί πέρα τώρα να πούμε. Ναι, ρε, σκοτώθηκαν στον τιμόνι. Άσε, ρε. Ρε, εσύ μια χαρά είναι τώρα, εντάξει, και αυτοκινητάκι έχουν και εκεί. Μπορεί να πουλήσει Pepsi Cola. Pepsi. Πολιτή στην Pepsi Cola, σε εδώ εκεί. Vico Cola μπορεί να πουλήσει. Ένα εδώ. Σου πω εγώ τώρα. Αυτό είναι πολιτή. Σε πω το έργο. Συνάλκο Cola μπορεί να πουλήσει. Μπορεί. Λουξ Cola. Λουξ Cola μπορεί να πουλήσει. Εκείνο είναι μάγκα πολιτή. Πολιτή στην Coca-Cola. Είμαι πολιτή τώρα στην Άμστερ. Είμαι πολιτή, λέει στην Άμστερ. Πολύ δύσκολη η δουλειά κάνει. Μπορεί να πουλήσει τη Βεργίνα, την Άγια. Ένα εδώ. Τη μίξ τη δίξ. Και σπουδαίου στα Λίντλ κάτι. Και σπουδαίου στα Λίντλ. Με τα τσίδικε που παίρνουν. Κατουρά από τα αυτιά όταν τι πίνει. Μπορεί να πουλήσει. Ανοίγει το κουτάκι από τα Λίντλ και το ψί, τα ακούγεται την άλλη μέρα. Ναι. Τίποτα ρε. Ωραίο. Ναι. Το ψί τα ακούγεται. Λοιπόν, αν μα απολύσουν, θα δούμε στην Coca-Cola να μα πάρει εκεί. Εκεί θα δώσει τη θέρμη. Ακού τι λέει ο άλλο. Ρελάχαρο λέει ο 990. Δες κερκίδα στα playoff volley του τα δύο τελευταία χρόνια για κερκίδα. Στο παλατάκι με λεωφορεία θα έρθετε πάλι, ρωτάει. Λάχανο λέει. Πάμε επόμενη γραμμή. Coca-Cola. Ναι, ρε, πώς θα πάτε στο παλατάκι με λεωφορείο, με λεωφορείο. Το πολμαντό, ρε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εσύ που φυσάς, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Φίλε, καλημέρα. Αυτοί που δεν θέλουν τον κόσμο στο κοινό, ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτοί που δεν θέλουν. Καλά, εσύ πάρε κανένα δανεικό από τον Ιβάν και επειδή τα δανεικά δεν τα γυρίζεις πίσω. Ναι. Σαν Ηρακλής. Καλτσοδέτα γίνεται. Ναι. Τα δανεικά πίσω. Τι γίνεται. Ρε τον Ηρακλάκο, ρε τον Ηρακλάκο. Σου πω τι γίνεται με τον Ηρακλή. Έλα, φίλε. Αέρα είσαι. Σας τη βγήκαν οι Αριανοί ότι η κερκίδα δεν υπάρχει, λέει. Ναι, κάτι μπλοκάρανε εκεί. Κερκίδα στα playoff του βόλη τα δύο τελευταία χρόνια, λάχαρο είδες, λέει. Δεν είδες λάχανο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας, κύριε.
Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε? Καλά, κύριε Παρεάκη, το καλό εκεί. Έλα. Κοίτα λίγο να σε πω λίγο τώρα. Οι Αριανοί, παοκτσής είμαι. Ναι. Οι Αριανοί μην βγάζουν γλώσσα. Φίλε, το τελευταίο εκεί εξάμηνο είναι σε ανωδική. Εκεί η Ραπτόπουλε, ξέρω ότι έχει και ένα Αριανό δίπλα σου, αλλά ακούγεται καλό παιδί. Δεν ακούγεται σαν αυτού του χάζου που βγαίνουν και μιλάνε. Εντάξει. Ναι. Ακούγεται πολύ καλό παιδί, λογικό. Τον ακούω κάθε βράδυ και σε ακούω κάθε βράδυ και κάθε μεσημέρι και κάθε Κυριακή σε βλέπω στο γύρο που άνω. Οχ. Άστο. Είμαι 24 χρονών, φίλε, και σε ακούω από εποχή Μπουγάτσα. Ο εσύ είσαι ανήλικος ακόμα. Ναι, αλλά φίλε, ξέρει να ακούει. Μπράβο, ρε φίλε. Ανήλικος, ρε φίλε, αλλά ό,τι έλεγες από τότε, ρε φίλε, όλα βγαίνουνε. Είδες. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά τον Πινελίκη, Πινελίκη από την άλλη μεριά. Το Πινελίκη, Πινελίκη. Οι μάνες, οι Παναγίες, τα πάντα, όλα. Ας, αλλά ό,τι μας έχουν ρίξει. Φίλε, έβγαινε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, οι Αριανοί, να σε πω λίγο. Να δουν εκεί καμιά διοδότηση εκεί να πάρουν κανένα παίκτη που έχουν μαζέψει όλο το καπί. το παλιό το παρεάκι. Από, που, κέρδισε, που κερδίσαν την Ατλέντικο και νομίζουν ότι θα την ξανακερδίσουν με αυτούς. Ωραία. Ναι. Ας κάτσουν λίγο στα αυγά τους με τον μπάσκετ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Στο παλατάκι ας έρθουν και θα τους περιμένουμε. Όμπα. Ναι. Αμάν. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Ναι, για αλήθεια. Όχι, ρε. Όχι φίλε Σουγιαδηλίκια. Θα τους περιμένουμε, ρε φίλε. Ναι. Σε μίλησα εγώ για Σουγιάδες. Όχι, ρε. Δεν με ξέρεις, ρε φίλε. Εγώ δεν μιλάω για Σουγιάδες. Μπράβο, ρε φίλε. Ωραία. Θα τους περιμένουμε. Αυτοί τώρα γιατί θέλουν να έρθουν στο παλατάκι, μου λες, για ποιο λόγο ξύνονται. Δεν ξέρω, φίλε, τώρα. Γιατί... Συγγνώμη, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, εσείς τι τα αλκαβαράτε να μην έρθουν αυτοί στο τελικό με τον Παναθηναϊκό, για να καταλάβω. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Μετά από τόσα χρόνια θυμηθήκαν τη Θεσσαλονίκη και το παλατάκι να γίνει ένας τελικός. Μα δεν θα αποφασίσουν. Αυτοί θα αποφασίσει. Και ποιος το είπε για παλατάκι να γίνει τελικός. Ποιος το αυτοί θέλουν. Είπε αυτή την ιδέα, ναι, καταρχήν. Ξέρεις. Όχι, την έδωσε την ιδέα. Έχει ακούσει. Ναι, ποιος την έδωσε όμως. Γιατί εγώ αλήθεια τώρα δεν ξέρω. Πώς βγήκε αυτή η ιδέα. Ε, αυτό λένε οι Αριανοί. Θέλω παλατάκι να το σηκώσει. Έλα ρε τώρα, και εγώ νόμιζα ότι. Ήσανε, κύριε πρόεδρε. Είπε κάποιος φορέας να πούμε ότι θα γίνει. Θέλουν παλατάκι. Εντάξει. Άλλο τώρα, εγώ νόμιζα ότι είπε κάποιος φορέας εκεί πέρα του Υπουργείου. Εντάξει. Όχι, φίλε, κακές. Όχι. Δηλαδή, εσείς για να πάτε στο παλατάκι πρέπει να παίζει ο Άρης. Γιατί όταν παίζει ο Πάοκ δεν πάτε. Ε, και ποιος ο λόγος τώρα αυτό. Ας γίνει στο παλέ, ρε φίλε. Στον Νίκ Γκάλης, ρε παιδί μου, τελικός. Ναι. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ θα χαρώ, ρε φίλε, να το κερδίσει ο Άρης το κυπελάκι του. Ναι. Ωραία. Γιατί θα έρθει ένα κυπελάκι στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει, ρε. Θα έρθει φέτος από το Πάοκ. Στάστορα, δηλαδή, εσύ αν το πάρει το πρωτάθλημα το κύπελο κυπελάκι θα το πει. Εγώ θα το πω κύπελο, ρε φίλε, για τον Άρη είναι κυπελάκι. Είναι τόσα χρόνια, πόσα χρόνια. Όχι, άλλο λέω, ρε φίλε, άλλο λέω. Εσύ το κύπελο που θα πάρει φέτο, αν θα πάρει. Θα το πάρει. Κυπελάκι ναι, θα το πει. Όχι, βέβαια, κυπελάρα εγώ θα το πω. Αυτό ο Αριανό, άμα το πάρει από τον Παναθηναϊκό του Τζάνκι Τράγκι, πώ το λένε, πώ το λένε τον άνθρωπο. Θα το πει κυπελάρα, εγώ το λέω. Κυπελάρα, δεν το πει. Τράγκι, τώρα εμεί θα το πούμε κυπελάκι, γιατί δεν πήραμε πολλά στο μπάσκετ. Αυτό δεν θα σε πει το παιδί, ρε. Ναι. Εντάξει. Α κάνω ό,τι θέλει στο μπάσκετ που μου τη βγαίνει τόσα χρόνια στο μπάσκετ. Έβγαλε τον Γκάλι. Μπράβο, με γεια του, με χαρά του. Και σε έβγαλε στον Πρέλεβιτ, παρακάτω. Και στο Γιάνκοβιτ έβγαλε. Μπράβο, με γεια μου, με χαρά μου τελείωσε. Ναι. Ωραία. Δηλαδή στο τελικό εσύ με τον Άρη θα είσαι. Με ποιο θα είμαι, ρε φίλε. Και εγώ στον Πάοκ, με τον Πάοκ, δεν είμαι στο κύπελο, ρε. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείτε, είσαι 24 χρόνο. Κάτσε τώρα. Ούτε με τον Άρη, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό, μισό. Θα σε βάλω τώρα. Πού μένει, ποια περιοχή μένει. Πολύ ωραία. Είσαι Ξηροκρίνη λοιπόν, παίζει Παναθηναϊκός Άρης στο τελικό, παίζει το παλατάκι, υποθέτουμε, και yeah, κερδίζει ο Άρης τρεις πόντους, ξέρω εγώ, με το τρίφτη να πούμε να κάνει το καλύτερο του. Το τρίφτη. Κοουτσάρισμα κτλ. Και yeah, ακούς μετά εκεί πέρα να κόρνες, κακό ιστορίες, βάζεις να πούμε να δεις ειδήσεις, βλέπεις τους Αριανούς στο Λευκοπύργο yeah, και πες μου εσύ πώς νιώθεις. Βλέπεις το τραπεζανίδι εκεί πέρα. Όπως θα νιώσουν αυτοί άμα πάρεις το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, πώς... ακριβώς. Ναι. Απλώς ρε φίλε δεν θα το ξανασηκώσει. Δεν θέλω να εκφραστώ κιόλας. Ναι. BP Αθήνα, ρε φίλε. Α, είσαι και τοπικιστής. BP Αθήνα, ρε φίλε. Η BP Αθήνα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε το παιδί, φωνάζει ο Γιάννης από μέσα. Σε συγχαίρει, ρε φίλε. Μπράβο, να πει. Τοπικιστής, δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Τι λες? Είσαι τοπικιστής, δηλαδή. Αυτό λέω. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ντροπή, ρε φίλε. Καλά κάνει το παιδί. Μπράβο. Δεν παίρνει κάτι εδώ πάνω. Έτσι, όσα χρόνια και να παλεύει τον Ολυμπιακό. Που δεν χάνει, ρε φίλε, από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό μέσα έξω. Τον παίρνει. Παναθηναϊκούς, από τα χωριά χάνει Ραπτόπουλε. Από την η επαρχιούλα, ναι, όσο φτωχή και να φαίνεται, κόβει βαθμούλιδε. Μπράβο. Μπράβο, ρε, σε χειροκροτεί ο Γιάννης, ρε φίλε. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Δεν, πώς είναι το μικρό σου? Φίλιππος, φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Ξηροκρινιώτησε. Να το ακούμε πιο συχνά αυτό το παλικάρι. Ωραίος, ωραίος. Γεια σου, ωραίο παλικάρι. Έτσι. Ναι, ρε, τώρα για τα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήρθε ο Μπρίγιοβιτς. Εγώ κάτι διάβασα, Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω, βοήθησέ με, άμα ισχύει. Ναι, ναι. Σήμερα το διάβασα το μεσημέρι.
ότι ο Μπρίγιοβιτς είναι πάγκο. Τι πάγκο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Πού είναι πάγκο. Πού είναι πάγκο. Ότι θα είναι παγκίτης λέει. Και θα παίξει ποιο. Θα παίζει ποιοι, αυτοί που παίζουν τόσο καιρό. Ο Κλάους, ο Κουλούρης. Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω συγγνώμη τώρα, για να καταλάβω τώρα, συγγνώμη. 2.200, μεταγραφή 2.200. Στάσου τώρα, εσύ, εγώ θα ξοδέψω τόσα λεφτά. Έχω τους ταμπάνιδες για center for. Ναι. Και θα βάλω. Ναι. Αυτό θα είναι παρανοϊκό. Θα είναι παρανοϊκό. Αυτό. Είναι μια μεγάλη σελίδα ναι. αθλητικού περιοδικού μέσα στο ίντερνετ. Όνομα δεν θέλω να πω. Είναι δηλαδή, συγγνώμη, μη μου πει όνομα, είναι φιλικά προσκύμενο προς τον ΠΑΟΚ η σελίδα. Όχι, ρε φίλε, είναι φιλικά προσκύμενο προς όλες τις ομάδες. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δώσει 2 εκατομμύρια για να πάρει center for για να παίζει ο Κλάς με τον Κουλούρη, θα πρέπει να αυτοκτονούν ομαδικά από τη Λεωφόρο Νίκη να πέφτουν. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Να αυτοκτονήσουμε. Να αυτοκτονήσουμε. Εμένα η ένστασή μου είναι που πήρε center for για να μην μπορεί να παίξει Ευρώπη. Εντάξει, μωρέ. Όχι, ρε φίλε, μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Δεν με πειράζει. Δεν ξέρω, άμα δεν σε πειράζει, σένα εγώ δεν έχω λόγο. Αδερφέ μου, δεν με πειράζει καθόλου. Οι άλλες δύο μεταγραφές θα παίζουν. Ναι, ο Γουάρντα του Πανετολικού που φαίνεται. Που λες είναι ο Πανετολικός. Ναι, όχι, εγώ τον ήθελα αυτόν. Και εγώ τον ήθελα. Δίπλα στο τσίμερο θα τον βάλει, να δεις. Και εγώ τον ήθελα, ρε φίλε. Και εγώ τον ήθελα. Και χαίρομαι, ρε φίλε, που ήρθε και ο Κάτσε. Ναι. Βέβαια. Το Παοκτσάκι ο Κάτσε, ρε φίλε, γιατί είναι παιδί του Ίβιτς. Μαζί με τον Ίβιτς, ρε φίλε, μεγάλο στην ουσία. Σωστό. Έγινε, ρε φίλε, να σε ακούμε πιο συχνά, ρε φίλε. Για χαρά, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ο Κάτσε είναι παίκτη ειδικών αποστολών. Είναι, είναι. Όπω ο Κοντοέσ που έλεγε ο Αλέφαντος. Μπράβο. Τι σημαίνει. Πάρ τον αυτόν και σβήστον. 10 αυτοί, 10 εμείς. Μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πέσανε οι. Ταν καρτούν καρακουγόταν. 6 γραμμές πέσανε φουλ. Πάμε ξανά τις πάρουμε. Βέβαια, όποιος παράει τώρα πρώτος θα βγει. Πάμε. Στέλνει ένας ένα μήνυμα ο Παπαμπρίζας. Τον είδε στην Αλφα Μπανκ σήμερα. Αν ξανασυναντηθούμε θα μας θυμηθούμε λέει. Για κάνα παλέ καλή είναι λέει. Για κάνα παλέ λέει καλή ναι, λέει είναι λέει. Γιατί. Βασίλης Κέντρο. Φιλόσοφος. Εφόσον μιλάμε για κερκίδες στο βόλεϊ, τότε ας βάψουνε μαύρο λέει τα φιλέ του γηπέδου για να ταιριάζει με την αξία του πρωταθλήματος αθλημάτων με τα χέρια, όπως λένε. Α, λένε, τι λένε. Όπως λένε. Λέει ο 642 τώρα. Και ο 642 λέει: άλλοι κρύβουν τα κασκόλια όταν περνούν από το Φίνικα για να πάνε στο γήπεδό τους. Έλα, σβήνουν τα λαμπάκια και πάνε κόσμο τώρα γιατί θα μας βγήσουν με τις πέτρες. Καλημέρα. Ναι, κύριο. Καλημέρα. Εσύ που βήχεις. Έλα, φίλε. Πιο δυνατά λίγο βάλτε, δεν τα ακούμε. Κάμινγκς θέλει αυτός, Κάμινγκς. Του αρέσει, I'm Κάμινγκς. Πάμε Γιάννη next. Πάμε Κάμινγκς. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Γεια σας κύριε. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Ωραία, ωραία. Από Ελίσποντο, Κοζάνη τηλεφωνώ. Ελίσποντο! Έχει Ελίσποντο, Κοζάνη. Ωραία, φίλε, πρώτη φορά. Έχει. Δεν έχει ρε Ραπτόπουλε. Πώ δεν έχει. Κάτι που στο δόησε, ρε Κουφάλα. Ναι, τώρα σου. Δεν ξέρει το. Μην λε τέτοια. Τρελαίνε το άνθρωπο από μέσα, δεν το κρατάμε, είναι δύσκολα. Α, ναι, γεια. Λοιπόν. Ναι. Επειδή εδώ του φίλου του Σαριανού εκεί πέρα. Ναι, ρε σκυλί του πολέμου, λέγε. Τώρα κάνανε. Τι τώρα, πήγανε τελικό και τι έγινε τώρα. Τι έγινε, πήγανε τελικό, ναι, παρακάτω. Κάτσε ρε φίλε, τελικό για να πάει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι. Με ενδιαφέρει. Όχι, τι να το πάρουν ό,τι θέλουν να σκάνουν ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, σε νοιάζει. Πού μένεις εσύ. Στην Κωνσταντινή σου λένε. Άγιο Δημήτριο κάτω από τα Φουγάρα. Άγιο Δημήτριο. Πες ότι το παίρνουν οι Αριανοί. Το κύπελο. Ναι, ναι. Και βγαίνουν έξω στον Άγιο Δημήτριο με τα φουγάρα και κορνάρουν όλη τη νύχτα. Και δεν. Τι δεν έχει. Τι να κορνάρει. Ποιος να κορνάρει. Ένας ήταν και αυτός έφυγε τέτοιο καραβανάς. Ρε Γιάννη τι λέει αυτός. Έτσι το σκύλο. Και το πιθανό είναι να το πανηγυρίσουν οι αξίδες γιατί έχει εδώ πέρα λόγω Ατμαντζήρη εκεί στη μακρινή δίπλα. Ναι στη μακρινή ναι. Στη μακρινή. Τέλος πάντων. Επειδή κόντεψα να του ξεχάσω, εγώ ψιλοέδισα και το παλέ. Εσύ πρέπει να είσαι λίγο πόντιος, τετράγωνο το κεφάλι πρέπει να είναι. Πολύ, πολύ. Τετράγωνο, τρίγωνο, όπως θέλεις. Και ρόμπο. Όχι, θέλεις το κάνω. Χειροδύναμο σε κόβω. Και μύτη που κατσουμάχυρο το κόβω. Ναι, ναι, μηταρά. Ναι, ναι. Δυναμίτη. Λαστιχά. Όχι, όχι. 90, 102 κιλά. Όχι, όχι. Εντάξει.
Βοηδομούσκαρο με άλλα λόγια. Ναι, του σκάνια ναι. Του Τζάντα την αλλάζει χωρίς αερόκλειδο, με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο αλλάζει το. Περίπου, περίπου. 28 κλειδία έχει στο δάχτυλο, τι έχει να πει. Μπουζόκλειδο. Το δάχτυλο κάνει πολλές δουλειές. Όπω. Τώρα να σε πω τι γίνεται. Για πες ρε. Επειδή τώρα άκουσα και αυτό το ψιλοκρινί, ότι τώρα ξέρω εγώ και λίγο με γύρισανε τα τέτοια λόγια. Εμεί σε γυρνάτε. Γιατί σε γύρισανε, γιατί. Ωραίο το που τα είπε το παιδί. Μπερδεύομαι, ρε φίλε τώρα. Ωραία τα είπε το. Γιατί μπερδεύεσαι, γιατί. Γιατί ωραία. Μα είναι να σπάρει την Έρα Σπορ. Εδώ θα πάρει να τα πει αυτά. Κάτσε μωρέ. Είναι δυνατόν τώρα να χαλάμε όλη τη μαγιά, όλο το σκηνικό. Εσύ θέλετε, εγώ πιστεύω, το ναι. Μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό που λέγανε Γκάλο, πόσοι θέλουν να πάνε στο Παλατάκι. Οι Αριανοί θέλουν να πάνε στο Παλατάκι για τελικό και οι Παοξίδες φοβούνται να μην έρθουν οι Αριανοί εκεί. Γιατί. Αυτό ξαναπέστω, ξαναβάλει. Οι Αριανοί. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί επειδή κόντεψαμε να τους ξεχάσουμε. Έτοιμος είναι αυτός. Φρε, κόντεψαμε, αυτοί θα πούνε γεμίσαμε το Παλατάκι, εμείς θα αρχίσουν να τα βγάζουν γλώσσα. Το γεμίσαμε. Εγώ ξέρω ότι εξαφανίστηκαν γενικά. Γιατί σε ένα εξαφανίστηκαν, αλλά. Πέρα, ναι. Άκου να δεις. Δεν υπάρχει. Ένα δεν θα βρεις. Ένα Αριανάκι. Βρε, εξαφανίστηκαν, αλλά στο παλέ το γέμισανε. Το γέμισανε και πουλάνε μαγιά τώρα τη κερκίδα τους λέει καλύτερη αυτή. Του θέλω με, και με πορεία και με όπως αγαπάνε. Του θέλω. Με πουλμαντά να έρθουμε. Του θέλουν όπως αγαπάνε. Γιατί. Φιλόξενος άνθρωπος. Φιλόξενος άνθρωπος. Εγώ. Ναι, βέβαια. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Άκου να σε πω. Για πες με. Όχι, υπόλοιπη. Ένα μπαντιρντή να πέσει και μετά μπήρε παπίνουν. Μπαντιρντή. Έτσι. Μ' αρέσει, ρε. Ρε. Πώ είναι το μικρό σου, ρε. Ένα μπαντιρντή και μετά. Μπαντιρντή. Πώ είναι το μικρό σου, ρε, Καρτά. Καζαντζίδη. Καζαντζίδη, τι Καζαντζίδη, ρε. Ατάπαζαρ. Ατάπαζαρ. Λοιπόν. Ατάπαζαρ έθνο. Λοιπόν, εδώ δεν ρεπτήκα. Εξήγησε στου ανθρώπου που δεν ξέρουν από Αλβανία, από. Τεμέτερον, ρε. Τι σημαίνει η λέξη πατιρντή. Πατιρντή. Σαματάς δηλαδή. Γρήγορη φασαρία. Σαματάς. Κλωτσογροθοπατινάβα. Γρήγορη φασαρία θα πει το πατριτή. Έχει και χιονάκι τώρα. Θα είναι και κρύο. Εντάξει, ό,τι τραυματισμό θα γίνει θα μείνει. Θα το σκέφτεται δηλαδή ο άλλος. Θα είναι θραστικά. Άμα κοιτάξω τα βάνικα να μείνα. Μετά να λέει ας πούμε τι έκανα. Πού να τα πλευρά μου. Θα ξανακάνω. Δεν θα ξανακάνω. Έτσι είτε από τη μία είτε από την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, κλασικά πράγματα, όμορφα και ωραία. Έτσι. Ας το κάρβουνο, Γιάννη. Γιάννη είναι. Άντε, την κτηροκρίνη και τα χειροκροτήματα μας τρελάνει και εσύ. Άντε, καληνύχτα. Ποντιάρα, τα λέμε. Καλή δουλειά αύριο. Τα λέμε, ναι, ναι. Χειροδίνο, πλαστικά λέει. Αλλάζει εκεί. Σχολάω 2 και 4 μια μέρα, περνάω έξω από το σπίτι του κόκκινου. Ναι. Του ξεφουσκώνω το λάστιχο. Έρχεται την άλλη μέρα το πρωί. Έπαθα φουίτ. Τι έπαθες, φουίτ! Φουίτ στο μυαλό έπαθες, λέω, που έπαθες φουίτ. Πώς έπαθες φουίτ. Καλά που ήταν αυτοί οι λέκοι στη γειτονιά, στην Παπάφη, και μου φτιάξαν το λάστιχο. Πόσα σε πήραν, 10 ευρώ. Σε ξεγελάσανε η ηλίθεια, του λέω, εγώ σε ξεφούσκωσα το λάστιχο. Αυτοί με είπαν ότι πάτησα, κάνω εμφύ. Σου βάλα το δεκάρικο, ρε βλάκα το. Ρε παλιωτόμαρ. Ρε παλιωτόμαρ αυτό που λέει. Καλημέρα. Ναι. Καλά, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλώς τον, ναι, σου φίλε μας. Ναι. Καταρχήν, αυτό που ποιος είπε ότι έχουμε εμείς καμιά σκαρσίλα, άμα γίνονται υλικό στο Παλατάκι, άμα δεν γίνει εκεί. Καλά, καλά, ας πάρουν καλά κύπρο αυτοί να κορνάρουν το βράδυ και να τους έχουμε να τους ακούμε. Τι πράγμα είσαι, ρε Ραπτόπουλε. Πώς? Εμάς αν βγάζει Ραπτόπουλε εκεί που θα γίνει ο τελικός, τα εισιτήρια είναι 50-50. Ναι. Να μην έχει πάλι καμία ιδέα πώς έγινε στα ωράκια. Φοιτητικά, μαθητικά εισιτήρια και είχε μέσα 5.000 βάζελους. Και τα δικά μας κουμάντα έρχονταν πάλι εκεί πέρα και ήταν εκεί παρόν, το έδωσαν το παρόν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι θέμα της ζωής. Παρόν δηλαδή, στάσου τώρα, παρόν τι ήσουν, για το κάντο λίγο λιανά. Παρόν, εκεί 5.000 βάζελ, εισιτήρια δεν είχαμε, στα κουμάντα έρχονταν μύρια εκεί πέρα και έκαναν και κερκίδαμε στα ωράκια. Πού, εδώ. Στα ωράκια αυτό που λέξει, στην Κρήτη που έγινε το 2014, ότι έγινε σφαγή και είναι η αηδία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πάει να γίνει όπου θέλει. Εμείς εκεί το έχουμε αποδείξει ότι πια παίζει ο πώς δεν φοβάσαι, μην πάρουν αυτοί το κύπελο εδώ μέσα, τους βαράνε τα κορταρίσματα το βράδυ να πούμε. Δεν είμαστε κομπλεξικοί. Ξέρουμε ότι στο τελικό εξ αρχής έχει καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός από εμάς. Α, έχεις δηλαδή το μαξιλάρι ότι οι άλλοι θα κερδίσουν. Δεν είναι μαξιλάρι, αυτό που λέω δεν είμαστε κομπλεξικοί. Φοβάσαι, μην το πάρουν όμως οι Αριανοί. Θα βλέπεις τον πρώτο ημίχρονο τη διαφορά, ναι. Άγω να σου πω εγώ, αυτό που μας ενδιαφέρει σαν οπαδούς είναι ό,τι και να γίνει 50-50.
Και στο παλατάκι, ας γίνει και στο παλατάκι, βγαίνουν τώρα τα καρούμπαλα και λένε εκεί και λένε θα σας περιμένουμε και θα μας κάνουν κάποια. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν μας φάνηκε. Παδικά η κουέλη μας ανήκει που θα το κάνουν έτσι. Τώρα αυτοί που βγαίνουν και γαμπίζουν, από το κακό τους βγαίνουν και γαμπίζουν. Γιατί κάθε χρόνο είναι οι πρωταθλητές Αυγούστου και πρωταθλητές Σεπτεμβρίου και θα πούμε το ΟΕΦΑ και έχω κάνει και στο Μακεδονία Παλά και αίθουσες για τα τρόπια. Τι τροπέο δίκαιο. Και εδώ πέρα να πούμε και να προσπαθεί να φέρει κάτι. Και μπράβο και για να μην είναι κομπλεξικό. Και μπράβο, έφερε κάτι στο βόλι. Αλλά μην ξεχνάμε την ομάδα στο βόλι την έγραμε τα χρήματα που πήρα από το ελληνικό χρυσό. Μου έκανε. Το έγραμε. Ναι. Τι να πούμε τώρα. Τον ελληνικό χρυσό, ρε φίλε, εντάξει, ο ελληνικό χρυσό και ο κόκκινο τον κυνήγα για όπα να έπεσε. Όταν πέσανε τα μπαρούλια. Τα μπαρούλια πέσανε. Πώ. Το δείχνει ότι η μόνη ομάδα που θα φέρει, που θα προσπαθεί να φύγει το τίτλο εδώ πέρα είναι ο Άρης. Τώρα οι άλλα κάπου να μισοπλέγονται και ελάτε στο παλατάκι και άμα στο παλατάκι δεν έχει φτάσει. Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει. Θα το σπάσετε το παλατάκι να αφήσετε καρέκλα για καρέκλα, αυτό θα γίνει. Θα γίνει πατηρτή. Πατηρτή θα γίνει. Γιατί δεν λέει, γιατί να το σπάσετε, κατάλαβα. Απολύτως σωστή είναι, άστον αυτό. Γιατί στην Τούμπα όταν χάσετε τον τελικό, γιατί το σπάσατε την Τούμπα. Προκληθήκαμε με αυτό που προκλήθηκα. Δεν κατάλαβα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά αυτά τα καρούμπαλα που λένε μας περιμένουν. Τα καρούμπαλα. Ελάτε, να έρθει, πώς είναι και οι Κερκίδες. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κερκίδες σαν αυτούς που κάνουν εμείς το παλέτι μας. Είπατε κάνει κανένα άλλο. Είναι τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και ας είναι ό,τι θέλουν. Παίζει να πούμε τα τελευταία χρόνια που κόσμο την ομάδα παίζει με την κάθε μικρομεσαία ομάδα και το κύπρο δεν έχει 4.000. Για να δούμε που θα ορίσει ο Βασιλακόπουλος τώρα. Θα δούμε, θα δούμε. Πάμε διάλειμμα. Βατόπουλος. Ναι, πάμε διάλειμμα. Ωραίες εποχές. Ωραία, έχουν. Καλά τα έπαιγε. Εγώ το είχε πάθος τα λεπτά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κοίτα να δεις που επικαρυπίδι βγήκαν οι Αργιανοί από τα λαγούμια τους. Επικαρυπίδι ρε. Επικαρυπίδι ρε. Γιατί ρε να μην βγούμε από τα λαγούμια. Ποια λαγούμια ρε. Και από τη Τζόρτζια ρε. Τζόρτζια. Κυρία Τζόρτζια είναι η πρώτη κυρία που θα σηκώσει κύπελο ρε φίλε. Τη Τζόρτζια. Στην Ελλάδα ρε φίλε. Και πληρώνει και ο. Πλερωά. Και πληρώνει. Καλημέρα. Καλημέρα ναι. Σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, μάλιστα, εσείς μιλάτε. Εσείς πέφτουν, ανοίγουν οι γραμμές, χαμός γίνεται. Καλημέρα σας, παιδιά. Ναι. Διομήδης από Νέα Σμύρνη, από Αθήνα, Παοξής. Ωρε, Διομήδη. Έλα, ρε, Διομήδη. Τι κάνετε. Καλά, ρε, Διομήδη. Εκεί τι λέει κάτω. Όλα καλά. Πλατεία, όταν, τι λέει η πλατεία. Όταν, η πλατεία μια χαρά. Είμαστε φιλαράκια με τους Πανιόνιους. Με τους Πάνθηρες, ναι. Πάνθηρες. Α, μπράβο, με τους Πάνθηρες. Καλά το είπες. Είσαι Κωστάκης αρχηγός, σ' ακούω ανελιπώς, μέσω ίντερνετ. Εκεί κάτω με τι ασχολείσαι στην Αθήνα, εσύ, τι κάνεις. Εγώ δουλεύω σε ένα ψητοπολείο κοντά στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ωραία, εκεί έχει, από ό,τι ξέρω,
ζωή η πλατεία. Δεν την έπιασε η κρίση, έχω μάθει. Η πλατεία, στην πλατεία γίνεται πανικός. Από Θεσσαλονίκη είμαι εγώ. Από Θεσσαλονίκη είμαι εγώ, απλά κατέβηκα. Παντρεύτηκες κάτω, έμαθα. Δεν παντρεύτηκα κάτω. Το τσάλιαρο. Δεν παντρεύτηκα κάτω, για δουλειά κατέβηκα. Εντάξει, όλα οκ. Okay, και έμεινες εκεί. Η Νέα Σμύρνη είναι περιοχή που τη Θεσσαλονίκη τη μοιάζει, γιατί παραλία δεν είναι ευχάριστη περιοχή. Λαϊκός λαός είναι εκεί πέρα. Είναι ευχάριστη περιοχή, δεν είναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ποια παραλία λέει. Από ποιο μέρος είσαι εσύ, από ποιο μέρος. Εμένα λες, αδερφέ. Από τη Γάζωρο. Από το δίπλα από τον Γάζωρο, από τον Άγιο Χριστόφορο είμαι εγώ. Από τον Άγιο Χριστόφορο. Ναι, Γάζωρο, Ζύχνη, Δαφνούδη, εκείνη τα μέρη είναι. Α, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Όχι, εγώ η μητέρα μου ήταν από το Γάζο, γι' αυτό εντάξει. Ξέρω που είναι, ξέρω. Γνωριζόμαστε κιόλας, αν επίθετο θα σε ξέρω, δεν υπάρχει. Επιστοπολείο κι αυτός. Βρε, δουλεύει, σου λέει το παιδί. Όχι, εσύ. Εγώ, άσε εκεί ταβέρνα, έχω και κάνουμε καμιά ιστορία. Κάνει κάτι κηδείες, κάτι αυτά. Δεν μιμώσει να κάνει. Μιμώσει να κάνει τέτοιο. Ωραία, τι ωραία. Είστε αρχηγή και ο Στεφανάκος και ο Αργιανός να είναι πολύ ωραίο. Είδες ρε, όλοι οι παοξίδες με αγαπάνε ρε. Αυτό λέω ρε φίλε, Αργιανός και με αγαπάνε οι παοξίδες τώρα. Τι κόλπο ήταν αυτό ρε. Είμαι καλό παιδί. Είσαι καλός άνθρωπος. Μακάρι να το σηκώσετε εδώ πέρα να δουλεύω τους Παναθηναϊκούς. Άλλος από εκεί το πόνο. Εσύ είναι λογικό εκεί κάτω να μην σε πειράζει να το σηκώσουν αυτοί. Άμα ήσουν να δω να τους έχεις εκεί ζύρ να σε τουμπανιάζουν το βράδυ θέλει. Με τα κορναρίσματα και τις ιαχές, ναι. Εκεί δεν παλεύετε. Θα έχουν βουβουζέλες. Όχι, όχι. Θα έχουν τις βουβουζέλες, τις μπουγατσοβουζέλες, τις τουρλικοβουζέλες. Εδώ κοστάκι αλλιώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, εδώ έχω πολλούς Παναθηναϊκούς. Εγώ και μακάρι να τους σηκώσουν να τους δουλεύω. Θέλει τώρα αυτό. Θέλει να κάνει τα δικά του τώρα, ναι. Ναι. Μακάρι. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, σας ακούω. Να είσαι γερός. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια. Πάμε επόμενος κύριος. Πάμε κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριο. Κύριο καλημέρα. Πά, αυτός την πάει εγκεφαλικό σήμερα. Αλτσχάιμερ εγκεφαλικό. Πάει αυτός εκεί πέρα. Έβραγμα. Αυτός μας ρίχνει τις γραμμές να ξέρεις, παίρνει εκεί, πέφτουν ξανά από εδώ από εκεί. Πάμε επόμενος κύριος. Άιντε next. Έλα. Χαίρετε. Γεια σας. Κάνετε. Την παλεύουμε. Χαίρομαι. Καλά, σε πήρε τηλέφωνο ο άλλος και σε έβαλε κομπή του Μάνου να ακούς live. Και εγώ κάτι τέτοιο ψηλιάστηκα, ρε φίλε. Το Ηράκλη. Live ήταν αυτό ή ήταν παλιό. Τι να σε πω, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και μαγνητοπονημένο. Μαγνητοκοπημένο. Ο Ηράκλης, ο επέτης. Γονιπετής. Να πάρει τα φράγκα του Ιβάν, να σωθεί. Ο Φουκαράς. Μάλιστα. Δεν μου λες ράπ, εσύ που τα ξέρεις αυτά και είσαι του παρασκηνίου. Στο Παλατάκι θα έρθει και ο Νέγρης μαζί με τον Τρόμο, αγκαλιά. Με τον Τρόμο, λέει. Ο Νέγρης, φίλε, αποτελεί παρελθόν. Είναι DJ στο Κολονάκι κάπου έχω μάθει. Σιγάρε, φίλε, αλήθεια λες. Ναι. Αλλά η νέα γενιά σουπεράδων θα το γεμίσει το Παλατάκι. Εσείς γιατί φοβάστε μην έρθουν οι Αργιανοί στο Παλατάκι, τι φοβάστε. Καταρχήν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πιστεύω θα είμαστε και παραπάνω. Ακούω δηλαδή τώρα, Κουλιανό. Ακούω, ξέρω εγώ, Ραγκάτσι. Ακούω οπαδούς του ΠΑΟΚ. Βγαίνουν. Να μην γίνει το Παλατάκι. Γιατί ρε Κουλιανέ, τι απάθεις. Και ο Ραγκάτσι, τι έγινε το Παλατάκι. Καταρχήν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι είμαστε παραπάνω. Ένα πράγμα ελοχεύει εκεί. Μην κάνουν καμιά δολιοφθορά. Τα άλλα εντάξει. Πάνε κανένα άγαλμα εκεί. Άλλη ερώτηση. Δεν μου λες. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στη Μαρμίτα, ρε. Ποιο. Εκείνος ο Αργιανός θα έκανε σεξ με τα σοπ ψυχά σας. Πού είναι. Πρέπει να είναι κλεισμένος σε ψυχιατρική κλινική. Ποιο τον βάλανε μέσα. Ρε. Τον Καραδήμου. Αχ, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Πήγε να γίνει βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Πήγε να γίνει βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Άντε ρε. Το μάτι του γυάλιζε όμως. Σόπα. Δεν το ζήγωνες εύκολα. Το μάτι γουρλωτό από Νεάπολη Αργιανός. Είχε μαγαζί μες στη Νεάπολη και έβριζε τους παοξίδες. Μιλάμε για κανονικό τρελό. Με δίπλωμα δηλαδή. Χάπια. Ήταν στο στρατό. Και του δώσανε τρελόγαρτο. Δεν το ζυγώνεις. Αυτό που συναντήθηκε και πήγα κάνει έξι με τα σοπτικά. Θεότρελος. Ήταν επικίνδυνος. Εκεί τη μέρα την κλείτωσε ο Σλαμάς. Τον ηρέμησα εγώ δηλαδή. Το μάτι του είχε γουρλώσει. Τι να σου πω. Σαν του Χριστόπουλου, το προπονητή της Λεβαδιάς, τέτοιο γουρλό το μάτι. Κατάλαβα ποιο λες τώρα. Τώρα κατάλαβα. Τόσο γουρλό το μάτι. Στην Τατιάνα είναι μία με γουρλό το μάτι τέτοιο. Μία βοηθός της Τατιάνας, μία γουρλωμάτα. Μια χοντρολά. Όχι, μία κοντό άσχημο. Κάτω άσχημο. Άχυλη. Άχυλη, ναι. Μία άχυλη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τον έχει να ξέρει ο Ασλαμάς. Ποιο?
σε κλουβί, άμα του κλείσει από του δύο, δεν την κλειτώνει ο. Θα τον έτρωγε για πρωινό, ρε τον Άσλαμα, τι κλουβί. Ο άλλο ήταν με τη Χρυσή Αυγή, ρε Χίτλερ, φώναζε αυτά. Σταυρού, αγκυλωτούσε. Ράιχ, Μάιχ, Νάιχ. Φάγαμε 10.000 ευρώ πρόστιμο. Ένα Fiat που το πληρώσαμε. Με τον τρελό. GT κιόλα. Όχι απλό. Ε, τι 10.000 τι ρε. 10.000 75 άλογα έπαιρνε ένα. 55 άλογα. Τρελό κανονικό. Ναι. Τον έβερε ο Τρέγια, φίλο του Τρέγια. Τι ήταν κάτι του Καρβαράν, τι λέω. Να μα κοπανίσει. Μετά πήγε στο. Στη Χρυσή Αυγή έγινε υποψήφιο πολιτευτή και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Μετά έχασα τα ίχνη του. Ναι. Αλλά το μάτι γυάλιζε. Κώστα, εμένα, πού είναι το φιλαράκι μου που χάτσε. Καλημέρα, εμένα. Κυνηγήσανε εμένα. Έλα, φίλε. Ορίστε, κύριε. Ναι. Τι θα γίνει ρε, με αυτού, ρε, δεν ακούνε, κουφίστε, ρε, καλημέρα, ρε. Τι γίνεται. Άντε, ρε, έλα, ρε, τι γίνεται. Έλα, ρε, σου, έλα. Καταρχήν την κλείδωσε με τον Τρέγια. Τότε αφού τι καφούλε μόνο με 10.000 πάλι κατακριθήκαμε και δεν κανένα Euro One. Τυχερό! Δεν ήταν ο Τρέγια. Άλλο εννοώ ήταν. Βραδίκαυστε να πούμε. Άλλο ήταν. Για άλλο, αργιανό μα. Λοιπόν, καταρχήν να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Λονδίνο σε δύο φίλου μου. Στο Λονδίνο είναι. Στο Μικρέλ και στον Κωστή. Στο Μικρέλ. Έλα ρε την Κωστή. Με ξέχασε, ρε Κωστή, ο Πάνος είπε. Ρε Πάνο, όχι ρε. Ο Πάνος. Τι έχουμε Πάνο, ποιος Πάνο. Μετανάστης στην Αμερική, σαξοφωνίστας. Ο σαξοφωνίστας που ακούω από το. Που σε. Κατάλαβα ποιος λες. Ο Πάνος, ο οποίος είναι του Μπιωτάκη. Του Μπιωτάκη, έψαξε να βρει δουλειά καλλιτέχνη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που τους καλλιτέχνες δεν τους θέλει. Μετανάστες. Ακόμα βασιλόπιτες κόβεται εκεί 17 Φεβρουαρίου. Βασιλόπιτες κόβουμε, ναι. Και πήγε πάνω Αμερική και βρήκε γυναίκα Αμερικάνα. Βρήκε αμαξάρα 6.000 κυβικά, δουλειά με πάρα πολλά χρήματα γιατί εκεί. Του περπάτω στην Πέντλη οδηγάει. Για πες πώς είναι η ζωή επάνω να χαρούμε εμείς. Για πες. Μην τα λες αυτά στον αέρα για μένα, γιατί ακούνε και πρόσωπα που δεν πρέπει εκεί στην Θεσσαλονίκη. Η μάνα κλαίει στο κάτω στην καφετέρια, το παιδάκι μου. Α, σε καλέ, λέω το παιδάκι. Κλαίει η μάνα, το παιδάκι μου φωνάζει. Άσε να βάει κανένα μπέργκερ. Όπου είναι η δουλειά σου, είναι και η πατρίδα σου. Αυτό έχω καταλάβει. Όπου πέφτει μαρούλι, εκείνη η πατρίδα. Το μαρούλι. Ωραία, η Ελλάδα είναι εχθρό του Έλληνα. Τον τρώει τα σοβαρά. Ναι, Όρκη Βοστόνη, πού είσαι. Εγώ είμαι στο κέντρο, στο Kansas City είμαι. Kansas. Α, πήρε και την προφορά. Ναι. Καλά είναι, παιδιά, εδώ πέρα, εντάξει, τι να πούμε, είναι πολύ ωραία, πολύ μεγάλη πόλη. Ναι. Εντάξει, όπως δεν υπάρχουν και εδώ ελλείψεις, δηλαδή ό,τι καιρό κάνει εδώ πέρα θα το φέρουμε μετά από καμιά εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή αυτά τα χιόνια και αυτά, πολύ και... Ήταν, γεια σου, κύριε Γιάννη Κιλιτίδη, καλησπέρα, καλημέρα και νησέρα. Ο Θεός μου είδα να πέφτει παγωμένη βροχή πρώτη φορά, δηλαδή ήταν φοβερό. Ρε άστα αυτά τα dollars πέφτουνε, ας τη βροχή. Πέφτουν, αλλά και εδώ μην νομίζεις, εντάξει, πολλή δουλειά, πολλές ώρες, καταλαβαίνεις. Λέω προφορητικά από ό,τι βλέπει ο κόκκινος τον όρο δουλειά, τον όρο εργάζομαι. Ναι, δεν μου λες, από γυναίκα τι έκανες εκεί, όρμηξες. Καλά είμαστε, δεν παραπονιέμαστε και από αυτά. Ζάχαρη την περνά, ζάχαρη. Ναι, Αμερική τώρα. Θα πάει εκεί η Μακεδόνα τώρα. Θα την βρω, θα την βρω. Θα σου στείλουμε. Θα την Θεσσαλονίκη να γυρίσω. Θα σου στείλουμε ένα τραγούδι, σε αφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα. Για την αμάτια Αμερική, ο Κινούσης το τραγουδάει. Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ μέχρι τον Μάιο. Κυπελούχο. Θα μπει στην τετράδα. Θα μπει στην τετράδα και Κυπελούχο τον βλέπω. Ναι. Όπως βλέπω Κυπελούχο και τον Άρη και να κλαίνει ΠΑΟΚσίδες από τη μια και Αριανή από την άλλη. Θα μπες κλάμα. Εποχών τι λέει, είναι παίκτης καλός. Το Center Four. Ο Ιμπραήμοβιτς στο Εποχών, ναι. Καλός είναι. Μια χαρά είναι αυτός, θα βγει να δούμε. Καλά μου λέγαν μερικοί πως είσαι χώρα τραγική. Άκουρε. Αμερική καλά μου λέγαν. Στο Χιούστον. Χώρα μαγική. Η ζωή παράξερη δίχως πράγμους και όρια.
Εγώ κατέβηκα από το Χιούστον, εσύ κατέβηκες από τα βουνά. Ήμουν από τον κόκκινο όταν το κλέψε στο αμάξι με τον σάντουιτς από το γιο. Ήσουνα ρε φίλε. Ήσουν τον Κυλιόδουλο που έκανε σπριντ με την κοκακόλα και το σάντουιτς. Και τα χέρια τα είχε ψηλά και έτρεχε να πιάσει το ματίζ ρε παιδιά. 140 κιλά μοσχάρι. Του το κλέψα καμπαρντίνα και καπέλο το δερμάτινο Ναυτόπουλο. Δεν με γνώρισε. Τα μάχθη μου! Τα κλέψα! Πρέπει να μπει σε ένα ΙΕΚΟ στι πόσου έχει βγάλει από εκεί πέρα. Τρέγκε, Μπουγάτσε, Τζόρνταν, Μάνου, Αντωνιάδηδε. Όλοι σε ό,τι έβγαλε. Πρέπει να ανοίξει δικιά σου σχολή. Το κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Εγώ δεν το λέω ο ΑΕΔ Ραπτόπουλος εδώ πέρα. Ο ΑΕΔ τον φωνάζω. Εσύ εντάξει δεν σε ξέρεις. Ένα φίλε που δεν σε διακόπτω. Εγώ είμαι χρυφός, δεν πηγαίνω στα Instagram. Αυτό θα το διορίσω στους 92 και 8. Εμένα θα με διορίσει 92 και 8 λέει. Ναι. Τώρα που είναι αυτό δεν ξέρω. Του Άρη Ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Με τον Αντώνη Μίμη, το σωσία του Μίμη, τον Πέτρο. Ναι. Σε βάλω εγώ εκεί πέρα. Με του σουπεράδε εκεί να βράσει τον τύμπαρο. Όχι, θα γίνει χαμό. Να σε διορίσω. Γεια σου Αμερική. Γεια σου Αμερικάνε. Πήρε και την προφορά. Ναι. Ένα χρόνο μέσα. Kansas City λέει. Kansas City. Καλημέρα. Γεια σας κύριε. Κύριε. Εσείς είστε κύριε. Καλημέρα κύριε. Τι γίνεται ρε φίλε. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα πάμε πιο. Πάμε. Κάτι γίνεται με τον Αμαστρίνη τις γραμμές στο σύνορα αυτό. Ναι. Πάμε. Έλα φίλε. Πάμε πιο, όχι υποτονικά. Έχουμε 13 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Το 90-90-90 είναι ελεύθερο. Πάμε. Έλα φίλε. Μη μου μιλάς υποτονικά σαν τον κόκκινο. Παίρνεις ερωτική φωνή. Πιο δυνατή. Βράδυ λέω χωράκι μου. Έλα πάμε. Έλα ρε, μια χαρά τα λέει. Όλα καλά. Καλά. Σεκιουριτάς δίπλα σου. Ναι. Κολώνα. Ναι. Πρόεδρος Γιοντομέλες. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι είσαι πρόεδρος. Ναι. Καλά είσαι σεκιουριτά. Ναι ρε φίλε. Καλά είμαι. Πρόεδρε. Ναι, ναι, πρόεδρος. Πρόεδρας. Πρόεδρας. Είσαι πρόεδρας. Λοιπόν, Πρίγιοβιτς πώς φαίνεται, ραπ, αθλητικός είμαι να μου φαίνεται ψηλός για να το παιδί. Βρε ψηλός είναι. Γρήγορος είναι. Στα φορτώματα. Δεν ξέρω, λέει όμως του πονάει, λέει. Έχει προβλήματα με τον όμο. Δεν το θέλουμε για μπάσκετ. Ναι, αλλά δεν τον έχεις για Ευρώπη, ρε φίλε. Αυτό εμένα μου τη δίνει. Εγώ θέλω να μπει αυτός εδώ ο Φορ. Άντε αυτή την Κυριακή να προσαρμοστεί να μην μπει, να μπει τη δεύτερη. Ναι. Και μέχρι όλο το δεύτερο γύρο να μου κάνει 7 γκολ. Άμα κάνει 7 γκολ. Να μου κάνει 7 assist, να μου κερδίσει 2 πέναλτι. Εντάξει, ρε φίλε, 7 γκολ, 7 assist. Και να είναι βασικός αυτός. Μην παίξει, ας πούμε, ο Κλάος και ο Κουλούρης. Να είναι βασικός. Στη δεύτερη Κυριακή θα μπει στο 60, ρε φίλε. Ραπ. Πιστεύω για τον Κλάος τα διπλά παιχνίδια με τη Σάλη και είναι βούτυρο στο ψωμί του. Γιατί αν θέλει να φύγει από την ομάδα με ψηλό το κεφάλι με μια καλή μεταγραφή, είναι η ευκαιρία του. Ρε φίλε, ο Κλάος είναι σε αθλία βιολογική και σε αθλία ψυχολογική κατάσταση. Εγώ ψυχολογικά. Δεν μπορεί. Ο Κουλούρης δεν μπορεί γιατί δεν το έχει. Δεν το έχει. Το καλό το τελείωμα δεν το έχει. Ο Κουλούρης φαίνεται ότι προσπαθεί σου τάρεξε την περιοχή. Πιο αθλητικός είναι, πιο δυνατός είναι. Λίγο καλύτερο κεφάλι έχει. Δεν είναι τώρα. Τώρα αυτός ο Σέρβος. Νομίζω ότι χειρότερος από τον Κουλούρη. Και χειρότερος από τον Κλάους, είναι δυνατόν να είναι. Λες ρε Κώστα, δεν μπορεί, και εγώ δεν νομίζω. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, άκου να δεις, το μέτρο σύγκρισης θα μπει μες στην Τούμπα. Αυτό που βλέπει ο Παοξής ένα χρόνο από το center forward του, το μέτρο σύγκρισης θα δει δυο καλές προσπάθειες, θα τον θεοποιήσει. Κατάλαβα, ναι. Εκεί θα γίνει το λάθος. Κατάλαβες. Πιστεύω και αυτός είναι που θα αφυπνήσει και όλη την ομάδα. Αλλά τόσα φορτώματα στη μεγάλη περιοχή. Ένα καλό center for θα παστέλωνε πολλά γκολ. Νομίζω θα ότι. Θα γίνει και αυτό καλά, θα γίνουμε και τι να σου φέρει ο Σαββίδη, ποιο να σου φέρει. Τι να φέρει. Δεν χρειάζεται κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι χρειαζόταν ένα απλό επιθετικό με την ικανότητα να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι καλό και στο κεφάλι. Και ο Πάοκ, επειδή κάνει φορτώματα. Ναι, ναι. Ο Πάοκ υστερεί πάρα πολύ στην αέρα. Αλλά θα πρέπει να το τοποθετήσει πώ θα στέκεται, πώ θα βρίσκεται. Χημεία θέλει με του άλλου. Αν δείτε τι φάσει που σκοράρει, οι τοποθετήσει του είναι πολύ καλέ. Δηλαδή ξέρει που πρέπει να βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή. Θα τη βρει την άκρη μου, ρε. Από εκεί και πέρα τον Ουάρντα τον πιστεύει. Εγώ πολύ. Αλλά δίπλα σου Τσίμιροτ μόνο. Δεν μ' άρεσε κάτι που διάβασα σήμερα.
Τι. Και εγώ δεν μ' άρεσε. Σκέφτεται τον Νουάρτα, λέει, να το βάλει δεκάρι. Όχι. Ναι, ναι, και εγώ το διάβασα αυτό. Όχι, φίλε. Ναι, αυτό δεν μ' άρεσε. Την ικανότητα να οργανώσει. Επειδή δεν πήρε δεκάρι ο Πάοκ, επειδή ο Τζαλμά θα παίζει και θα παίξει κι ο άλλο αριστερά, θα βάλει τον Νουάρτα δεκάρι. Έχεις, ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες. Πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε έναν ακόμα παίκτη για τα αριστερά. Όχι, ένα δεκάρι πρέπει να πάρετε. Δεκάρι, οχτάρι που δεν κάνει και το δεκάρι. Ένα δεκάρι. Από εκεί και πέρα είμαστε μια χαρά. Ένα κεντρικό αμυντικό θα ήθελα. Γιατί ο Βαρέλα δεν μου πολυπίθηκε. Όχι, ρε φίλε. Πάνε το κάμελ, βάψε μαύρο το κατζή Ισαΐα. Εσύ δώσε τον ρόλο, μπράβο, ρε φίλε. Μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Ραπ, άκουσα εκεί πέρα που έλεγε για πριν για τον Κυλιόδουλο. Κυλιόδουλο. Και θυμήθηκα τα επικά σου stand-up comedy. Ρε φίλε. Ναι, τώρα μα ζητάνε να κάνουμε stand-up comedy, αλλά εγώ είμαι νωρίς ακόμα. Και αν θα κάνω κάτι, θα το κάνω πιο επαγγελματικά. Κοίταξε, με περισσότερα κείμενα, με περισσότερο πρόζα, με περισσότερο. Όπως η παράσταση ήταν ωραία. Απλά έλειπε λίγο η οργάνωση. Δεν το λέω σαν κριτής, κατάλαβες, ένα σχόλιο κάνω. Αλλά ήσουν ωραίος. Ήσουν δηλαδή, κρατούσε τον κόσμο. Εμάς, άμα μας βάλουν σε τάξη. Δηλαδή, πει ένα σκηνοθέτης, βάλει αυτό το ρούχο. Βγες από εκεί. Δώσε και μια ατάκα εκεί. Θα, να σε βάλω σε μια σειρά. Γιατί εγώ ο σκηνοθέτης δεν είμαι. Κοίταξε. Σεναριογράφος. Είμαι. Είσαι. Τη ώρα εκεί, τη ώρα ότι και το χήμα και το αληθινό που βγάζεις προς τα έξω νομίζω είναι καλό. Ναι, αλλά αυτό άμα οργανωθεί. Άμα οργανωθεί. Ναι, τώρα ποιος θα το οργανώσει στη Θεσσαλονίκη. Πήρα τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο ο σκηνοθέτης, ο Ερίκος Ανδρέου, μιλήσαμε, αλλά είναι 78. Εντάξει, ρε φίλε, δεν μπορεί. Είναι 78. Αφήσει την ώρα, Βαλσάμι. Και αυτή η Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονίκη σκηνοθέτης δεν υπάρχει. Ο άλλος με λέει, έχει κάτι άλλο που γέρει, πού να του φέρει, εδώ θέλουν λεφτά, πού να μαζέψει. Τέλος πάντων, δεν έχει, θα το κάνουμε μόνοι μας. Όχι, στο χήμα και στον αυτοσχεδιασμό ήταν πιο καλό. Είστε το κέντρο του ΠΑΟΚ, δεν έχει οργανωθεί. Ξαναπέστε. Είσαι λέω στο κέντρο του ΠΑΟΚ, δεν έχεις οργανωθεί. Στο κέντρο, ναι. Στο κέντρο του ΠΑΟΚ, ναι. Σεκιουριτά. Πώς θα βλέπεις την ομάδα τώρα. Ποια από όλες. Τη δικιά μου και μετά τη δικιά σου για να κλείσουμε κιόλας. Η δικιά σου είναι κυπελούχος. Εν όψη 2016-17 κυπελούχος Ελλάδος. Και η δικιά μου θα είναι κυπελούχος στο μπάσκετ. Αλλά στο ποδόσφαιρο θα ανεβώ. Μακάρι, τρένο. Μακάρι. Σεκιουριτά, δεν μπορώ να σε καταλάβω τώρα. Μου βγάζεις κάτι σεξουλιάρικο, του εραστή, αλλά μου βγάζεις και, και τον αλήτη, καταλάβω. Βάλε νόβα να δεις ρε φίλε, τι να σε πω. Η γατούλα ακούει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τσακώθηκες. Όχι, δεν τσακώθηκα. Έλα ρε φίλε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα βγάλω καμιά φωτογραφία. Ακούς, θα βγάλω καμιά φωτογραφία. Θα βγάλω φωτογραφία στο Instagram να δεις άμα είμαι αλήτης. Τι να σε πω. Άντε, γεια σου. Πορ, τελευταίος. Πορ. Έλα. Είσαι ο Πορ, τελευταίος, φίλε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα! Τι γίνεται σήμερα, ρε φίλε. Τι βήγεις, ρε ηλίθιε, τι βήγεις. Εσύ είσαι. Εσύ που βήγεις. Λακαμάς. Γιατί πήγε να βήξει, δηλαδή. Τι μαλάκα. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτές τις γραμμές σήμερα. Πέφτουν κάπου, βγαίνει ο Λεωσίνιο, λέει. Βγαίνει ο άλλος. Δεν πειράζει. Τι έγινε χουλιαμάς ναι. Για το μπάσκετ του Άρη. Γιατί και γίνεται και σε άλλες εκπομπές. Έχει τρελαθεί ο παραγωγός του ΠΑΟΚ. Ντε και καλά θα ρίξει και το παλατάκι. Θα ρίξει και το παλατάκι, το θεωρεί κτήμα του. Και ας πούμε τι θα γίνει που θα έρθουν. Ας το εκμεταλλευτεί. Ας το διοργανώσει ρε φίλε τον αγώνα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είπε για να γίνει ο τελικός εκεί πέρα. Είπε κανένας αρμόδιος χορεύς. Εκφράσανε. Είναι ένα από τα υποψήφια γήπεδα. Ναι, άλλο να εκφράζω την επιθυμία μου και άλλο είναι υποψήφιο γήπεδο. Ναι, είναι ένα υποψήφιο, από τα υποψήφια γήπεδα. Ωραία. Και εκφράσανε οι Αριανοί την, πώς τη λένε, την επιθυμία τους να παίξουν εκεί. Ναι. Αυτομάτως. Ωραία. Τρελαθήκαν οι παοξίδες, παραγωγοί και τα λοιπά και φύλαθλοι, ναι. Ορισμένοι. Και λένε όχι, λέει, γιατί να έρθουν αυτοί, γιατί θα υπάρχει ένας φόβος, μην έρθουν αυτοί εκεί. Ο φόβος πού πάει. Μη μας σπάσουν το γήπεδο, μήπως μας κάνουν καλύτερη κερκίδα, αυτό φοβούνται, μήπως μας βρίσουμε στο σπίτι μας, μήπως σηκώσουν το κύπελο μέσα στο παλατάκι. Τα δύο, πολλά, τα δύο πολλά είναι αυτά τα οποία μπορεί να σκέφτεται ο Παοξής που δεν θέλει. Πολύ. Τώρα γιατί θέλει ο άλλος.
Και αυτό έχει τα δικά του. Έχουν όλα τα δικά του. Πάμε στου τρει τελευταίου. Δεν θα σπάσουν το γήπεδο, να ξέρει. Όχι άλλο λέω. Φοβάται να μην το σηκώσει εκεί μέσα, ρε φίλε. Α, μπράβο. Αυτό φοβάται. Και την κερκίδα που λε, φοβάται. Τι, ότι έχετε καλή κερκίδα. Ότι καλή κερκίδα στο μπάσκετ, παιδί μου, το γεμίσει. Τι κάναμε την κερκίδα. Γιατί είναι το παρατάκι που είναι κανένα γεμάτο, ρε φίλε. Σταμάτα. Έλα ρε. Τι είναι, ρε. Σταμάτα, ρε. Έλα ρε, πασοξι, πού είσαι. Είναι ρε, πασοκόσκελο. Ανάψε κεράκι χθε. Ναι, ρε, άναψα στον Αϊθαράπη, ρε. Καλά, ρε, άναψε κεράκι για να τον έχουμε στον παγκό. Α, ό, δεν είναι. Παγκό θα παίξει κανονικά. Θα παίξει, τι. Θα παίξει. Αμέ. Πήγαινε να ρωτήσει και απόψε εδώ για να βγάλει γκολ. Να κάνω και καμιά προσευχή εγώ στα 48 μου που δεν προσευχήθηκα ποτέ μου. Να σου φέρει και κάνα δεκάρι, γιατί τον Ουάρντα δεκάρι δεν το βλέπω να βγαίνει. Να κάψω μπήκα καμιά τρίχα, λε. Ναι, γιατί τον Ήβιτς πήρε το χαρτάκι ο Ήβιτς για Ουάρντα δεκάρι. Κατάλαβε καλέ. Κατά βάθο καλό άνθρωπο είσαι. Πήγε να άναψε κεράκι. Χρυσό άνθρωπο. Ναι. Ναι. Κατάλαβε. Που ξέρει μετά το κεράκι που άναψα, ανέβαλα χέρι τον μπαγκάρι μετά. Γελάσαι. Γελάσαι. Φίλε, έχουμε μία στη γειτονιά, τη Δέσπο. Η Δέσπο είναι 50 χρόνια επέτης, όπως ο Ηρακλής με τον Πάο ένα χρόνο. Αυτή είναι 50 χρόνια έξω από τον Αϊθαράπη. Εκεί στο Μασούτα απέναντι δεν είναι. Είναι φανταστική η Δέσπο. Πάω από τη βλέπω. Στο Μασούτα. Τη βλέπω συνέχεια. Δώσε μου καλέ κανένα ευρώ να πάρω γάλα. Γιατί κάτσε. Δώσε με και εμένα, δώσε με. Δώσε καλέ για την ψυχή του παππού σου ένα ευρώ. Δεν θέλει η ψυχή του παππού μου να σε δώσει ευρώ. Δώσε καλέ μισό ευρώ. Να. Πάει μέσα, παίρνει μα ότι παίρνει πατατάκια, τα πληρώνουν οι άλλοι. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κουτραδόρη σα στην Ελλάδα. Η Δέσπο. Και ο δεύτερο μεγάλο κουτραδόρο είναι ο Παναγιωτάκης. Κοτάκι μου! Α, κατάλαβα. Ο Γιακόμπο, πώς το λένε. Ο Μπακαμπόγκο, πάω εξή. Κοτάκι μου! Κοτάκι μου, μόλις πάω στην Τούμπα, ο πρώτος που ρουφιανεύει που είμαι εκεί και έρχονται και με ορμάνει είναι αυτός. Το κοτάκι μου δεν είναι την Τούμπα, το κυπετό μας! Έχει χαμηλό αντίτιμο γι' αυτό. Το κυπετό μας, δεν μίλησε με το Παταπανασάκι! Παταπανασάκι. Έρχεται εδώ πέρα, παίρνει κούτρα νερά. Το βλέπω στο Μετρόπολης. Σήμερα ήρθε το μεσημέρι μου με την κουκούλα, δεν με γνώρισε ευτυχώς. Κέρασε με κάτι. Γιατί ρε σου να σε κεράσω. Πού δεν έχει τίποτα σε κεράσω. Πάλι ο Τόμαρο. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ο Παταπανασάκης. Πού πήγε ο Πασοξής, έφυγε. Έλα. Ο Πασοξής, ναι. Τι, με τα ούζα τώρα. Βλέπει όραμα τον Ανδρέα τώρα. Τι λέρε. Καλημέρα κύριε. Άιντε πάλι. Κάτι γίνεται. Καλημέρα κύριε. Πάρ τον επόμενη. Γρήγορα, Γιάννη. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, βίλε. Πώς. Σάκης από Έδεσα. Σάκης από Έδεσα. Στην Έδεσα θα έρθω αρχές Φλεβάρι. Για ποιο λόγο. Ο Κυριάκος ο Κύρτσος ανοίγει εκεί προπό. Η γυναίκα του είναι από την Έδεσα και θα σκάσω μύτη μάλλον με τον κόκκινο στα Εγκαίνια. Πορπό. Γκέσταρ, γκέσταρ. Ναι. Έχει καμιά καλή ταβέρα, φάμε κανένα ψάρι εκεί πέρα, κάνε αυτό. Μιλήστε και θα το βρει ο κόκκινος, έχει το ένστικτο. Έχει ένστικτο. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Δεν ξέρεις να τρως. Ο ουρανίσκος. Ο Κοσμάουλου. Ραπ, θα σε ρωτήσω. Ο Κοσμάουλου ποιος ήτανε. Τα χρώματα που είχε. Ναι, ρε. Α, τα χρώματα που στην Καμάρα είναι αυτός. Αυτός είχε τρία μαγαζιά. Ένα Φίνικα, ένα Κωνσταντίνου Καραμαλή και ένα ακόμα δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν δυτικά. Καλή επιχείρηση, πολύ καλή. Κοσμάουλ, τα χρώματα. Κοσμάουλ. Τα χρώματα θυδεήθου. Αυτός που έχει τα κουτάκια, πώς το λένε ρε. Αυτός είναι ο Αβράμογλου. Αν δεν όλα σε γλου. Ο γλου, Καραμαλίδες, Αβράμογλου, Χαρούπογλου, ναι. Ο γλου, πραγματικά τον έχει τρέξει πάρα πολύ φίλε τον κόκκινο. Άμα δεν τρέξει τον κόκκινο επειδή πάει αργά, το πρώτο 25 λεπτό θα λέει τους χορηγούς. Πρέπει κάποιος να τον τρέξει. Ιδεάλως θα είναι ταχύτητας. Αυτή η πιο παρελθική εκπομπή δεν έχει τόσο διάλειμμα κτλ. Η άλλη το πρωί θα έχει αναφορές, όχι αυτό κτλ. Πρέπει να είσαι ταχύτατος. Είναι εμπορική. Άμα αρχίσει ο κόκκινος. Εκεί πέφτουν τα λεφτά. Θέλει 4 λεπτά εισαγωγή το τραγούδι. 7 λεπτά διαφημίσεις 11. Θέλει και κανένα τέταρτο να πει τους χορηγούς που είναι για να πει. Έτσι λέει εδώ, άμα πει έτσι γράφει εδώ. Άμα κολλήσει και με τίποτα και του πει εσύ τι λες, έτσι γράφει εδώ. Άμα κλέψει και κανένα μάξι, εκλάπη, Fiat Μπορντό, χρώματο Μπορντό, πάει μισή ώρα. Πρέπει να τον τρέξει. Άμα δεν τον τρέξει, πώς θα γίνει. Τι.
νομίζω κίνησε ο Τέντζερος και βρήκε το καπάκι. Είστε τρομερό δίδυμο. Κατά τα άλλα, εγώ παοκτσής είμαι. Μου άρεσε η ομάδα έτσι όπως πως στείνεται το τελευταίο διάστημα και το, και το 3-5-2 μου άρεσε. Και μένα μου άρεσε το αγρήνιο που την είπα. Άμα δεν παίξει 3-5-2 με την Ευρώπη που θα παίξει τώρα με τη Σάλκε, θέλει σπάσιμο το κεφάλι του. Ναι, ρε φίλε. Το δοκίμασε, του βγαίνει, έχει και το κάτσε πάνω να του πεις να καταστρέψεις τον χαφ τον καλύτερο του αντιπάλου. Οι άλλοι θα πιάσουν το center for, ο άλλος θα παίξει λίμπερο. Και άραψε ένα κυρί στο Βαρέλα. Ο Κάτσε πιστεύω είναι ο ορισμός του, χωρίς ρατσιστικά, έτσι, χωρίς ρατσιστικά σχολεία, είναι ο ορισμός του Αλβανού εργάτη, για μένα. Βέβαια, έτσι είναι, μαζεύει σκουπίδια όλα, ρε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε έναν αγώνα, βάζει μια κόντρα με τον Λουιζάο, τον ψηλό της Μπενφίκας. Ναι. Ακούγεται ένα τάκ και λέω πάει το σπάσαν τα πόδια το κοντό. Ο Κάτσε. Και σηκώνεται, κοιτάει δεξιά αριστερά. Είναι κρύο αίμα. Δεν έγινε τίποτα και φεύγει. Ναι. Είναι κρύο αίμα. Είναι πολύ κρύο αίμα. Αυτός δεν μπορεί να πάθει τέφραγμα. Δεν με τίποτα. Α, όχι. Ο Κάτσε, τι έμφραγμα να πάθει, αυτός είναι στεγνός. Αν δεν κάνω λάθος, ραπ, νομίζω ότι όταν κάνεις εργονομετρικές εξετάσεις, λένε για κάποιο γαλακτικό οξύ, ναι, το οποίο υπάρχει μέσα και καθορίζει κατά κάποιο τρόπο την αντοχή σου. Τη κούραση, ναι. Είχαν βρει τη διπλάσια ποσότητα γαλακτικού οξύ. Στον Κάτσε. Στον Κάτσε, ναι. Για δες και το Ζαγοράκι που έτρεχε. Ο Ζαγοράκης πρέπει να κάνει και 2-3 πακέτα τσιγάρα. Ο Ζαγοράκης, φίλε, είναι ο ορισμός του αθλητή. Δηλαδή, ναι, κάμπριζε, έπινε, ξενυχτούσε, αλλά οι αντοχές του ήταν ασύλληπτες. 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 Αλλά οι αντοχές του ήταν ασύλληπτες.